Αντρέα, είσαι στη γραμμή, μας ακούς? Σας ακούω, Παύλο, καλησπέρα και από μένα. Καλημέρα, τι πάθατε όλοι? Και είναι η δεύτερη καλησπέρα που ακούμε. Έχει περάσει τις 12, Παύλο, γι' αυτό. Να πούμε ότι βρισκόμαστε στην οδό Σταδίου, ναι, όπου είναι η κεφαλή της πορείας του ΠΑΜΕ. Ναι. Αυτή τη στιγμή βλέπετε την κεφαλή. Σε λίγο η πορεία του ΠΑΜΕ θα καταλήξει στην Βουλή. Θα συμπτυχθεί σε λίγο μαζί με τις πορείες που κάνουν οι δασικοί φύλακες, καθώς όμως και οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Να πούμε ότι και εδώ το θέμα με τον άτυχο νέο, τον 34χρονο, τη δολοφονία του στο Κερατσίνι, δεν έχει μείνει ασχολίαστο. Πολλά από τα συνθήματα του ΠΑΜΕ ήταν κατά της Χρυσής Αυγής, εκτός από τα γνωστά συνθήματα κατά της πλουτοκρατίας. Ήταν αναμενόμενο αυτό, Αντρέα. Πολύ σωστά, Παύλο. Μπορούμε να πούμε ότι ο κόσμος το σχολιάζει σε μικρά πηγαδάκια που κάνει μεταξύ τους. Σχολιάζουν το θέμα αυτό με την δολοφονία. Είναι όλοι συγκλονισμένοι και λένε ότι δεν γίνεται για κάποιες ασήμαντες κυριολεκτικά αφορμές. Υπάρχει και τέτοια στη γενική δολοφονία. Αυτή τη στιγμή, Αντρέα... Να πούμε ότι στην πορεία του ΠΑΜΕ... Ναι, αυτή τη στιγμή, Αντρέα, είσαι, ναι, σε ποιο σημείο ακριβώς? Βρισκόμαστε περίπου στα μέσα της Σταδίου. Έχει σταματήσει για λίγο η πορεία, ώστε να μπορέσει να συμπτυχθεί με τις υπόλοιπες πορείες που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Εδώ βλέπουμε την κεφαλή. Είναι περίπου, να πούμε, γύρω στα 2.000 άτομα ο οποίος έχει γίνει στην πορεία του ΠΑΜΕ. Έχει αυτή τη στιγμή, λόγω της ζέστης που κάνει στο κέντρο της Αθήνας, ο κόσμος έχει κάτσει αριστερά και δεξιά στα πεζοδρόμια για να βρει κάποια σκιά και να προφυλαχτεί από τον ήλιο. Βλέπουμε και εμείς, κυρίες και κύριοι, τα πλάνα από το κέντρο της Αθήνας. Βλέπουμε τον κόσμο του ΠΑΜΕ εν προκειμένου. Έχουν ήδη ξεκινήσει να συγκεντρώνονται. Σήμερα θα είναι μια διαφορετική μέρα, δυστυχώς. Το ξαναλέμε, δυστυχώς. Η μέρα στιγματίστηκε από το αίμα ενός ανθρώπου. Από μια δολοφονία η οποία μας γυρνάει από πάρα πολλά χρόνια πίσω. Τότε που το κράτος και το παρακράτος, σφιχτά αγκαλιασμένο, έκαναν κυριολεκτικά ό,τι γούσταρα. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα, δυστυχώς, και το κράτος και το παρακράτος λειτουργούν με έναν τρόπο σαν να μην θέλουν να δώσουν λογαριασμό σε κανένα και σαν δεν δίνουν τελικά λογαριασμό σε κανέναν. Βλέπουμε ήδη τον κόσμο προβληματισμένος στο πρόβλημα της επικείμενης ανεργίας, στο πρόβλημα του φάσματος των απολύσεων και των διαθεσιμοτήτων. Μπαίνει άλλο ένα από σήμερα, η βία. Η βία και το αίμα. Μέχρι τώρα δεν είχαμε, ευτυχώς, δεν είχαμε τέτοια περιστατικά. Σήμερα έχουμε και αυτό. Μπαίνουμε σε μια νέα ιστορία, μπαίνουμε σε μια νέα σελίδα, στη σελίδα όπου πλέον κάποιοι άνθρωποι, κάποιες ομάδες έδειξαν το πραγματικό τους πρόσωπο. Όχι ότι δεν το γνωρίζαμε δηλαδή, βεβαίως και το γνωρίζαμε. Όσοι έχουν διαβάσει ελάχιστη ιστορία γνωρίζουν τι πρεσβεύει ο συγκεκριμένος χώρος και πώς αυτό το πράγμα το εκφράζει. Σήμερα είχαμε μια απροκάλυπτη έκφραση αυτού του πράγματος, η οποία βέβαια κόστισε τη ζωή στον Παύλο Φούσα. Να πούμε ότι ο Παύλος Φούσας δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο για τα άτομα αυτά. Είχε μια συγκεκριμένη αντιφασιστική δράση, ανήκε στον αριστερό χώρο και ως εκ τούτου αποτελούσε κόκκινο πανί για πολλούς από αυτούς τους εγκεφάλους. Έτσι τουλάχιστον τον αντιμετώπιζαν. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αυτής της απίστευτης ιστορίας, της τραγικής ιστορίας, η οποία έπεσε κυριολεκτικά ως κεραυνός. Και ξέρουμε ότι πάρα πολλοί από εσάς τώρα θα σκέφτεστε ότι δεν έπρεπε να πέσει ως κεραυνός, ήταν κάτι αναμενόμενο. Εμείς επιμένουμε να λέμε ότι δεν πιστεύαμε ότι θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Ας ξαναγυρίσουμε στον Αντρέα Τοντίνη. Αντρέα, αν μας ακούς. Βεβαίως, Παύλο. Σας ακούω, Παύλο. Βλέπετε εδώ πέρα τον κόσμο ο οποίος αναμένει να συνεχιστεί η πορεία προς την Βουλή. Να πούμε ότι είδαμε αρκετές οικογένειες στην σημερινή πορεία. Αρκετοί άνθρωποι με παιδιά είχαν κατέβει να διαδηλώσουν και αυτοί.
Ήταν μαζική η συγκέντρωση. Εδώ ξανασυνεχίζουμε και βλέπουμε τα πανό. Πριν από λίγο είδαμε και τα υπόλοιπα πανό, τα οποία βρίσκονται στους χώρους παραταγμένα. Αντρέα, έχουμε τη δυνατότητα. Και να θυμίσουμε και πάλι ότι έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με κάποιον από τους διαδηλωτές, από τους συγκεντρωμένους. Βεβαίως, Παύλο, θα το προσπαθήσουμε. Βεβαίως. Θα μιλήσουμε με κάποιον σε λίγο. Φίλες και φίλοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή μετάδοση. Καλημέρα σας. Είμαστε ζωντανά στο zoogla.gr. Δεν θέλετε. Καλημέρα. Είμαστε ζωντανά στο web TV της zoogla.gr. Έχουμε ζωντανή εικόνα. Θέλετε να μας πείτε κάτι για τη σημερινή διαδήλωση? Τι να σας πούμε, τι ρωτάτε? Τι γνώμη έχετε για τα νέα μέτρα της κυβέρνησης και για την κινητικότητα η οποία θέλει να θέσει αρκετό κόσμο στην ανεργία? Αναχρονιστικά. Τελείως λάθος. Τι, να τοποθετηθώ πού, στην κινητικότητα? Τη δουλειά μας θέλουμε. Έτσι όπως την είχαμε. Είστε εργαζόμενοι, σε τι ανεπιτρέπετε? Όχι, εγώ είμαι, έχω καταθέσει για σύνταξη. Σωστό. Βλέπουμε ότι κατεβαίνει και για συμπαράσταση και πολύ καλά κάνει. Η υπόθεση αυτή των υποαπόλυση, των χιλιάδων υποαπόλυση, είναι μια υπόθεση που αφορά όλους μας, είτε έχουμε κάποιον στην οικογένειά μας από αυτούς τους εργαζόμενους, είτε όχι. Είναι κάτι που αφορά όλη την κοινωνία και επηρεάζει όλη την κοινωνία. Σήμερα λοιπόν οι εκπαιδευτικοί είπαν, ανέφεραν ότι υπάρχουν 5.200 κενές θέσεις και έχουν εγκριθεί κονδύλια για 2.000 μόνο κενές θέσεις, και αυτές οι 2.000 για τις οποίες έχουν εγκριθεί κονδύλια αφορούν θέσεις του εξωτερικού, αφορούν σχολεία του εξωτερικού, που σημαίνει ότι οι 5.200 θέσεις εκπαιδευτικών θα παραμείνουν κενές. Το πώς έχει το Υπουργείο Παιδείας κατά νου να τις καλύψει είναι κάτι που ακόμα δεν το γνωρίζουμε και περιμένουμε να το δούμε. Ενδεχομένως να έχει σκοπό να το καλύψει με κάποιους τρόπους του στυλ καθηγητές αγγλικών να διδάσκουν ιστορία, έχει συμβεί και στο παρελθόν, ή καθηγητές μαθηματικών να διδάσκουν φυσική. Αυτό όμως γνωρίζουμε όλοι καλά ότι δεν είναι εκπαιδευτική διαδικασία, αυτά είναι μπαλώματα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δώσουμε γνώση, να παρέχουμε γνώση του 21ου αιώνα μέσα από τέτοιες διαδικασίες. Αντρέα Ντίνη, αν μπορούμε να ακούσουμε και άλλους διαδηλωτές, κόσμο που βρίσκεται εκεί, να μας μιλήσει για τις αγωνίες του, για τις σκέψεις του και κυρίως γιατί είναι εκεί σήμερα. Δεν υπάρχει κάποιος από κάποιος πρόεδρος κάτι? Το πίσω. Να θυμίσουμε κυρίες και κύριοι ότι υπάρχει και η προσυγκέντρωση της ΑΔΕΔΗ στην πλατεία Κλαθμόνος. Θα έχουμε ζωντανή σύνδεση και από εκεί. Και από τις 11 η ώρα ήδη έχει ξεκινήσει τετράωρη στάση εργασίας η ΓΕΣΕ. Σε 48 ώρια εντωμεταξύ απεργία έχει ήδη ξεκινήσει από σήμερα και η Διδασκαλική Ομοσπονδία. Τα σχολεία, για να έχετε μία εικόνα, πηγαίνουν οι μαθητές, χτυπάει το κουδούνι, μπαίνουν μέσα και ξαναβγαίνουν έξω και κάθονται τα παιδιά μέχρι το μεσημέρι, κάνουν ένα διάλειμμα που κρατάει περίπου 4 με 5 ώρες. Είναι και αυτό μια άποψη για το νέο σχολείο που θέλει να εγκαθιδρύσει η κυβέρνηση, θέλει να εγκαινιάσει η κυβέρνηση για το νέο δημοτικό, το νέο λύκειο, χωρίς να γνωρίζει μέχρι στιγμής κανείς ποιο είναι το πραγματικό περιεχόμενο αυτού του νέου σχολείου. Πιστεύουμε πάντως πως δεν είναι αυτό που μέχρι στιγμής βλέπουμε. Εξακολουθούμε να βλέπουμε πλάνα από το κέντρο της Αθήνας. Βλέπουμε τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Αντρέα Ντίνη, αν μας ακούς. Αντρέα Ντίνη, αν μας ακούς.
Με ακούτε, Παύλο, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, σε ακούμε, Αντρέα. Με ακούτε, Παύλο, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, ναι. Ωραία. Έχουμε εδώ κάποια που ίσως θα ήθελε να μιλήσει. Θα θέλετε να μας μιλήσετε. Θα θέλετε να μας μιλήσετε. Βρισκόμαστε ζωντανά στο zoogla.gr. Τι γνώμη έχετε για όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας? Παύλο, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος είναι λίγο δύσκολο να μιλήσει. Εντάξει. Δεν θέλει. Εντάξει, δικαίωμά του. Δεν πιέζουμε κανένα, δεν υποχρεώνουμε βρισκόμαστε κανένα. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, να πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις σκέψεις του, έχει τις απόψεις του, είναι δικαίωμά του να μην θέλει να μιλήσει. Καταγγέλνουμε την επιτρόπαια φορτιά του 34χρονου νέου Χαριστοκυρακή που αποφασίστε τι συμπαθίε τη Ελληνική Αυγή. Ο εκπληκτικό είναι αποκαλύπτοντας ότι είναι το καλύτερο που κάτσε στις κύβατες του κεφαλαίου. Συγκολογώνεται την επαναλογική κατάλληλα πρόσφατα. Κάθε νέο που σηκώνει κεφάλι και γονίζεται ενάντια στη βάρβαρη πολιτική. Να μην τους περάσει. Ο λαός έχει τη δύναμη να τους διακύψει. Τώρα χρειάζεται μαζική λαϊκή κινητοποίηση και κράτη όλων των εργαζόμενων και της νεολαίας. Για να αποκαταστούν και οι κλιματίες της Χρυσής Αυγής. Δεν κάνετε το άλλο δουλειά, δεν κάνετε το μαθείο, δεν κάνετε τα ελληνική δουλειά. Κάνετε να ζητώ φορέα, να αφήσει τη δράση κατά τους πετάσεις έξω. Τα συνθήματα των διαδηλωτών, ακούμε τις αναφορές που κάνουν στη συγκεκριμένη οργάνωση, η οποία κατηγορείται, φέρεται να κατηγορείται για ηθική αυτουργία στη συνείδηση του κόσμου, έτσι έχει εγγραφεί, για ηθική αυτουργία σε αυτό που έγινε χθες το βράδυ, διότι όλη αυτή η ρητορία, η εθνικιστική ρητορία, το παραλήρημα αυτό, δεν μπορεί παρά στα αυτιά κάποιων εγκεφάλων ή ανεγκεφάλων να φτάνει ως μια οδηγία για τέτοιες φρικιαστικές πράξεις. Ακόμα κι αν αρνούνται την ευθύνη, έπρεπε να γνωρίζουν ότι κάποιες λέξεις σε κάποια αυτιά φτάνουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Εάν λοιπόν υπάρχει μια ευθύνη, αυτή η ευθύνη που καταλογίζει η ίδια η κοινωνία, ακούμε και από τα συνθήματα, είναι ακριβώς αυτή. Τουλάχιστον αυτή είναι η ευθύνη της ακραίας ρητορίας, η οποία ερμηνεύεται από τον κάθε ένα κατά το δοκούν. Άλλος το ερμηνεύει έτσι, άλλος αλλιώς, και κάποιοι το αντιλαμβάνονται ως να πάρουν ένα μαχαίρι και να σκοτώσουν όποιον έχει αντίθετη άποψη με αυτούς. Σε ακούμε, Αντρέα. Ναι, Παύλο, πριν από λίγο, δεν ξέρω αν ακούστηκε κιόλας, φωνάζαν από τα μεγάφωνα για τον άτυχο χαμό του 34χρονου, ενημερώνανε και τον υπόλοιπο κόσμο για όσους δεν γνωρίζει για αυτό το τραγικό περιστατικό που συνέβη σήμερα τα ξημερώματα στο Κερατσίνι. Να πούμε ότι ενημερώσανε τον κόσμο ότι ο άνθρωπος ο οποίος ευθύνεται για το θάνατο του άτυχου 34χρονου ανήκει σε κάποιον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, στη Χρυσή Αυγή συγκεκριμένα, καθώς επίσης και ότι ο 34χρονος ήταν μέλος της αριστερής κίνησης Ανταρσίας. Αυτό, ναι, είναι γνωστό. Ο ίδιος το έχει δηλώσει. Βλέπουμε να πούμε τον κόσμο, ότι, όπως σας είπα και να πριν, πούμε για άλλη μια φορά, οποίος... είμαστε υποχρεωμένοι, Αντρέα, να το πούμε, ότι η ίδια η Χρυσή Αυγή είχε εκδώσει ανακοίνωση με την οποία αποποιείται κάθε ευθύνης και χαρακτηρίζει ως αθλειότητα οποιαδήποτε σύνδεση του εγκλήματος, όπως λέει, με την ίδια. Ωστόσο, δεν λέει κάτι για το πάπλωμα, δεν κάνει κουβέντα για το πάπλωμα, που είναι ότι ο συγκεκριμένος δράστης, ο Ρουπακιάς Γιώργος, ήταν μέλος της, είχε συγκεκριμένες πολιτικές απόψεις και τα κίνητρά του ήταν πολιτικά. Δεν ήταν κάτι άλλο, δεν τσακωθήκανε για τον Ολυμπιακό. Μάλλον καν δεν τσακωθήκαν. Απλά πήγε 10 ακόμα άτομα, παρέα,
και μαχαίρωσαν τον άτυχο Παύλο Φούσα. Φύσα. Λοιπόν, η Χρυσή Αυγή λοιπόν παρότι αρνείται, δεν αρνείται ωστόσο ότι ο δράστης ήταν μέλος της. Πάμε, Αντρέα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη Σταδίου. Όπως βλέπετε εδώ, έχει ανοίξει η Σταδίου. Να βρούμε κάποιον που ίσως θέλει να μας μιλήσει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στον κανάλι του Zoom.gr. Θέλετε. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε ζωντανά στο zoom.gr. Θέλετε να μας μιλήσετε? Παύλο, όπως βλέπετε, ο κόσμος είναι δυστακτικός να μιλήσει. Δεν πειράζει, Αντρέα Ντίνη, είναι δικαίωμά του. Επιλέγει να μην μιλήσει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Οφείλουμε να σεβαστούμε την άποψή τους. Είμαστε ζωντανά στο zoom.gr. Παύλο, δεν ξέρω αν με ακούτε. Με μια χαρά και σε βλέπουμε. Σε ναι. Ακούμε μια χαρά. Τι γνώμη έχετε για όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας? Κοιτάξτε. Παύλο, με ακούτε? Ναι, σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Ωραία, ναι. Ναι, αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην κοινωνία μας είναι εξαιρετικά ακραία. Οι εργαζόμενοι έχουν φτάσει σε πλήρες αδιέξοδο. Θεωρούν ότι η πολιτική που εφαρμόζεται με τις διαθεσιμότητες είναι προσχηματική, δεν έχει κανένα στόχο, κανένα αποτέλεσμα, ούτε δημοσιονομικό όφελος και συνεπώς σαν εργαζόμενοι οφείλουμε να αντιδράσουμε σε αυτή την άθλια λογική την κυβερνητική. Πού εργάζεστε? Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Συνεχίσουμε λίγο ακόμα, Παύλο. Σιγά σιγά υπάρχει μια κοινότητα, αρχίζει και κουνιέται ξανά όλη αυτή η πορεία. Βεβαίως, θα συγκεντρωθεί ο κόσμος και πάλι ότι βρισκόμαστε και θα κατευθυνθούμε στη Βουλή. Ναι. Βεβαίως, βρισκόμαστε στην οδό Σταδίου αυτή τη στιγμή. Ακριβώς πίσω μου και λίγο κάτω είναι η πορεία του ΠΑΜΕ. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την πορεία που έχει κάνει που κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όλες αυτές οι πορείες λοιπόν θα συγκεντρωθούν έξω από την Βουλή, όπου θα διαμαρτυρηθούν για αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση. Αντρέα, να διακόψουμε λίγο από σένα και να πάμε να δούμε τι γίνεται και με την ΑΔΔΗ, να δούμε πλάνα από το σημείο, από το δεύτερο συνεργείο της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή πλάνα, πρέπει να είναι ψηλά στην πλατεία Συντάγματος κοντά, λίγα μέτρα πριν την πλατεία Συντάγματος. Να ακούσουμε τον ήχο. Κυρίες και κύριοι της τηλεόρασης της Ζούγκλας, βλέπουμε το δεύτερο συνεργείο από το Σύνταγμα. Είναι μέλη της ΑΔΔΗ και της ΟΛΜΕ συγκεντρωμένα λίγο πριν την πλατεία Συντάγματος. Η προσέλευση ήδη συνεχίζεται. Η μέρα είναι πάρα πολύ καλή. Καιρικά εννοούμε. Μόνο καιρικά είναι καλή. Από καμία άλλη άποψη. Να υπενθυμίσουμε ότι το μετρό της πλατείας Συντάγματος έχει κατά την πάγια πλέον τακτική του, έχει κλείσει. Η αιτιολογία που δίδεται κάθε φορά είναι ότι κλείνει για προληπτικούς λόγους. Ας το πιστέψουμε αυτό, ότι κλείνει για προληπτικούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση δυσχεραίνει πάρα πολύ όσους θέλουν να προσεγγίσουν την πλατεία Συντάγματος για να παρευρεθούν και εκείνοι να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Σε κάθε περίπτωση ο κόσμος όσο πάει γίνεται περισσότερος. Πάμε πίσω πάλι στον Αντρέα Τοντίνη.
να δούμε τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Οι δύο συγκεντρώσεις σε λίγο θα συναντηθούν στο Σύνταγμα. Τι να πω ρε παιδιά, είναι λίγο φαϊνότερο που στοχεύουν αυτά τα μέτρα, γιατί ακριβώς γίνεται. Κατεδαφίζεται ο δημόσιος πλούτος, κατεδαφίζεται οι δημόσιες υπηρεσίες και αυτά θα έχουν αντανάκλαση στους ίδιους τους πολίτες. Όχι μόνο στους εργαζόμενους, αλλά σε όλη την κοινωνία. Η δημόσια περιουσία και ο δημόσιος πλούτος είναι για όλη την κοινωνία. Όταν κατεδαφιστούν αυτά, το κόστος θα το πληρώσει όλη η κοινωνία. Θα συνεχίσουμε εμείς, Παύλο, θα πάμε πάλι στην κεφαλή της πορείας του ΠΑΜΕ. Καθώς σιγά σιγά, όπως προείπαμε και πριν, υπάρχει μια μικρή κινητικότητα, ξαναρχίζει η πορεία να παίρνει, να κουνιέται. Εδώ βλέπουμε κομμάτια από διάφορα σημεία της πορείας. Είμαστε λίγο πιο πάνω από διάφορες την πλατεία Κλασμόνος. Αν καταλαβαίνουμε από τα πλάνα, σωστά Σωτήρη, είμαστε λίγο πιο πάνω από την πλατεία Κλαθμόνος. Αντρέα. Βρισκόμαστε στη σταδίου, ναι. Παύλο, πολύ σωστά. Ναι. Είμαστε λίγο πιο πάνω από την πλατεία Κλαθμόνος. Δυστυχώς η πορεία του ΠΑΜΕ δεν κατάφερε να κάνει μεγάλη κίνηση, να κουνηθεί πάρα πολύ. Μισό λεπτάκι. Καλησπέρα. Είμαστε ζωντανά. Είμαστε ζωντανά στο ζούγκλα.gr. Τζούγκλα, μαθαίνουμε και παιδιά. Καλησπέρα. Είμαστε ζωντανά στο GoTV του Zoogla.gr. Θα θέλατε να μας μιλήσετε. Πραγματικά κρίμα, φίλες και φίλοι, που μια τέτοια μέρα, μια μέρα με ένα τέτοιο ήλιο, χάθηκε ένας άνθρωπος και με ένα τόσο αποτροπιαστικό τρόπο και για ένα τόσο φρικτό λόγο. Είναι κρίμα μία μέρα σαν και αυτή που είχε άλλο σκοπό, που είχε σκοπό να ακούσουμε σε πρώτο πλάνο, ας μου επιτραπεί αυτή η λεκτική υπέρβαση, να ακούσουμε σε πρώτο πλάνο τις φωνές των διαδηλωτών που βρίσκονται μπροστά στο φάσμα της ανεργίας και της απόλυσης. Είναι κρίμα αυτή η μέρα να επισκιάζεται, αυτές οι φωνές να επισκιάζονται κάτω από το αίμα ενός ανθρώπου. Σωτήρη Δεσκουλούδη και πάλι, ο οποίος τώρα βρίσκεται στην πλατεία Κλαθμόνος και στη συγκέντρωση της ΑΔΔ. Σωτήρη, σε ακούμε. Καλησπέρα και πάλι, Παύλο. Βρισκόμαστε στην πλατεία Συντάγματος, πολύ κοντά δηλαδή στην πλατεία Κλαθμόνος. Εδώ έφτασε η κεφαλή της πορείας. Βλέπετε και από την εικόνα μας με τη συμβολική λέξη strike και από την άλλη πλευρά απεργία. Κάθε ένα της διαδηλωτής κατάλληλε ξεχωριστό γράμμα. Βλέπουμε και τον κύριο Κοτσουφάκη, τον πρόεδρο της Ολμέκηδη, τις χαρακτηριστικές πορτοκαλί σημαίες. Όλοι στους δρόμους υπογράφεται από την ΟΛΜΕ. Σωτήρη, αν έχεις την καλοσύνη να μιλήσεις λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι, έχουμε και τα συνθήματα εδώ που καλύπτουν τη φωνή μας. Βλέπουμε τώρα ότι και πάλι η πορεία ξεκινάει στη συμβολή των οδών Συντάγματος και Καραγιώργη Σερβίας, δηλαδή στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος. Είχε σταματήσει για λίγη ώρα η πορεία εδώ. Περίπου 10.000 κόσμος συμμετέχει στη συγκεκριμένη πορεία, να σου πω, Παύλο, αρκετά μεγάλη συμμετοχή, όπως και προχθές στο συλλαλητήριο της Ολμέκη των εργαζόμενων σε ασφαλιστικά ταμεία. Βλέπουμε τώρα τους διαδηλωτές, οι οποίοι μετά από μια ολιγόλεπτη στάση κινούνται και πάλι από την κάτω πλευρά του Συντάγματος και θα ανέβουν λογικά από την Όφωνος μπροστά από τη Βουλή, όπου βεβαίως από τη Βασιλίση της Σοφίας, επειδή θα με ρωτήσει, Παύλο, να σου πω ότι δεν θα έχουν πρόσβαση, καθώς φλουρείται από κλούβες τον μάτι πλαϊνή είσοδο της Βουλής, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Ακούμε, Παύλο, και από το φυσικό έχω τα συνθήματα των εργαζομένων, όχι μόνο της ΟΛΜΕ, στην πλειοψηφία τους της ΟΛΜΕ, αλλά και από άλλους κλάδους του δημοσίου τομέα. Εμείς βλέπουμε την εικόνα, Σωτήρη Σκουλούδη. Βλέπουμε την εικόνα των εργαζομένων και ας ακούσουμε λίγο τα συνθήματά τους. Ελληνίζα!
Στη ζούγκλα, φίλες και φίλοι της τηλεόρασης της ζούγκλας, βλέπουμε ζωντανά τις κινητοποιήσεις από το κέντρο της Αθήνας, από την πλατεία Συντάγματος. Σωτήρη, σε ακούμε. Ναι, παρακολουθούμε λοιπόν. Παύλο, λέγαμε και προηγουμένως, τα συνθήματα χαρακτηριστικά, συμβολικά, αυτός που πλεονάζει, λένε οι διαδηλωτές, δεν είναι οι ίδιοι, αλλά είναι ο Πρωθυπουργός. Χαρακτηριστική ευθεία αναφορά, Παύλο, στο μέτρο της διαθεσιμότητας και της κινητικότητας, το οποίο βεβαίως επηρεάζει χιλιάδες εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα δε στον εκπαιδευτικό κλάδο που προωθείται και τον νέο νομοσχέδιο για την παιδεία και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βλέπουμε τώρα τα ξεχωριστά μπλοκ, πρωτοστατεί βεβαίως η ΟΛΜΕ με τις πορτοκαλί σημαίες. Από πίσω είναι συμμετέχονται στην εργατική αλληλεγγύη, οι οποίοι με τα πλακά τους απεργίες διαρκείας μέχρι την Νίκη και τα τύπανα τα οποία φτάνουν μέχρι και τα δικά σας αυτιά Παύλο, αναφέρουν στο πανό τους, απεργούμε για δημόσια δωρεάν προπαιδεία, όχι στις απολύσεις, όλοι μαζί για την ανατροπή. Είναι το πανό το οποίο υπογράφεται από την 5η ΕΛΜΕ της Αθήνας, η οποία έχουν κοινό μπλοκ με την εργατική αλληλεγγύη. Από πίσω βλέπουμε μια χαρακτηριστική κατασκευή, θα τη δείτε σε πολύ λίγο εσείς στην εικόνα μας. Είναι μια χάρτη κατασκευή επιβλητική, η οποία θυμίζει δεινόσαυρο, έχει δύο κεφάλια. Τα κεφάλια αυτά, τα κεφάλια δράκων, έχουν φορά καπέλα με το δολάριο και το ευρώ. Γράφουν Last TV. Θα μάθουμε τι ακριβώς είναι η κατασκευή αυτή. Είπες, γράφουν Last TV. Δεν το βλέπω, τι συμβολίζει. Δεν καταλαβαίνετε. Πείτε μου, είμαστε στον αέρα, του Ζουγκλαζιάρ. Τρόικα, κυβέρνηση, σκύλα, τύπου που μας πάει. Μάλιστα, η κατασκευή λοιπόν, η χάρτη που θα δείτε, από πού είστε εσείς? Από διάφορες ελμές. Από διάφορες ελμές, μάλιστα. Η κατασκευή αυτή, η οποία θα συγκεντρώσει και τα φλάσια των φωτογράφων και των καμερών Παύλο, ουσιαστικά συμβολίζει ένα τέρας με τρία κεφάλια, Τρόικα, Ευρώπη, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και να γράφει Λάσπη TV, εσύ αναφορά βεβαίως στην προπαγάνδα που θεωρούν ότι γίνεται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και πώς χειρίζονται την κρίση. Άλλωστε να θυμίσουμε ότι χθες είχαμε πορεία της ΟΛΜΕΣ στα γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού, πορεία διαμαρτυρίας για τον τρόπο που καλύπτουν την κρίση, αλλά βεβαίως και συγκεκριμένα το θέμα αυτό της ΟΛΜΕΣ. Ενώ να σου πω, πάντως και εδώ βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, προσπαθούμε να πλησιάσουμε. Ναι, αν μπορούμε να πλησιάσουμε, να του πάρουμε κάποια δήλωση. Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης της Ζούγκλας, παρακολουθείτε σε απευθείας μετάδοση τις σημερινές κινητοποιήσεις από το κέντρο της Αθήνας, της ΑΔΕΔΗ, της ΟΛΜΕ και του ΠΑΜΕ. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι 48 ώρες στάση έχουν κηρύξει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος και σήμερα και αύριο τα σχολεία των παιδιών μας θα είναι κλειστά ή σε κάθε περίπτωση θα υπολειτουργούν. Αν και η συμμετοχή στην απεργία κατά δήλωση των σωματείων έχει ξεπεράσει το 95%, μιλάμε δηλαδή για πλήρη συμμετοχή, μιλάμε για απόλυτη συμμετοχή. Ναι, Σωτήρη, σε ακούμε. Παλό, ναι. Θα σας μεταφέρω αυτά που δηλώνει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Αναφέρεται βεβαίως σε τι άλλο σημαντικό χθεσινό περιστατικό. Αυτό που λέει είναι ότι είναι μια ευκαιρία να απομονωθούν οι φασιστικές πρακτικές από την ελληνική κοινωνία. Ανέφερε μάλιστα ότι και το ενδεχόμενο της προβοκάτσιας, ότι μπορεί αυτό το περιστατικό καθώς και άλλα να είναι προβοκάτσιες προκειμένου να αποσταθεροποιηθεί η χώρα, και τόνισε αυτό ακριβώς, ότι είναι ευκαιρία να απομονωθούν αυτές τις πρακτικές. Είπε πριν από λίγο ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος για ακόμη μια φορά μετά την διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης τροήσατε σε διαδήλωση. Ναι, εντάξει, αλλά θα προτιμούσαμε να μην υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες εντός εισαγωγικών. Δεν θα θέλαμε να υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες. Απαντώντας τον κύριο Τσίπρα, αν μας επιτρέπετε, σχολιάζοντας τη δήλωσή του, θα θέλαμε να πούμε ότι θα προτιμούσαμε αυτό το ξεκαθάρισμα να γίνει σε άλλο χρόνο και με άλλο τρόπο, και δεν χρειάζεται αίμα να το χρησιμοποιούμε ως ευκαιρία και ως αφορμή για να κάνουμε πράγματα τα οποία ως κοινωνία έπρεπε να τα έχουμε κάνει
εδώ και πάρα πολύ καιρό. Φίλες και φίλοι, ακούμε συνθήματα που τουλάχιστον οι παλαιότεροι τα θυμόμαστε από την δεκαετία του 70. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία ξαναέρχονται στο προσκήνιο ως αιτήματα και πάνω που πιστεύαμε τη δεκαετία του 90, τη μαγική εκείνη δεκαετία που αποδείχτηκε τελικά εφιαλτική για αυτό που γέννησε, για αυτό το τερατούργημα που γέννησε, το οικονομικό τερατούργημα. Αιτήματα λοιπόν τα οποία πιστεύαμε ότι δεν υφίστανται καν, ότι τα είχαμε λύσει, τα είχαμε κατακτήσει. Κοιτάξτε τώρα πως ξανάρχονται από την πίσω πόρτα και ξαναπέφτουν στο πεζοδρόμιο, ξανακούγονται από τα στόματα των διαδηλωτών και αυτή τη φορά ίσως να έχουν και μεγαλύτερο περιεχόμενο, ίσως να είναι και πιο ειλικρινή και πιο ουσιαστικά, καθώς δεν μιλάμε για τη δεκαετία του 70, αλλά μιλάμε για το 2013, όπου είχαμε ήδη κατακτήσει αρκετά πράγματα τα οποία τα χάσαμε. Τη δεκαετία του 70 δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε θέλαμε να τα κατακτήσουμε. Τώρα χάσαμε αυτά που είχαμε ήδη κατακτήσει. Κάναμε λοιπόν πολλά βήματα πίσω, τότε ζητούσαμε να κάνουμε βήματα μπροστά, τώρα γυρεύουμε να κάνουμε βήματα πίσω για να ξαναβρούμε αυτά που χάσαμε. Είτε αυτό είναι η οικονομική μας καθημερινότητα και η απλή καθημερινή διαβίωση, είτε είναι και η ίδια μας η αξιοπρέπεια. Σωτήρη, σε ακούμε και πάλι. Ναι, Παύλο, κενό, η κορυφή της πορείας της με το μπλοκ της Ολμέα ανεβαίνει στην Όθωνος. Όλα τα φλάζ βεβαίως βρίσκονται στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρίσκεται εδώ με τα μπλοκ των Ελμέ. Συνθήματα γύρω του για ανατροπή. Κάποιοι φωνάζουν να έρθει ο πρωθυπουργός, μάλιστα Παύλο. Έχει κάποιες συνομιλίες εδώ ο Αλέξης Τσίπρας με συνεργάτες του. Όπως είπαμε και προηγουμένως, συμμετέχει ακόμη μια φορά σε πορεία μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης πριν από μια περίπου εβδομάδα. Και τώρα βλέπουμε την πορεία Παύλου, το βλέπετε και εσείς από την εικόνα μας, να απλώνεται ουσιαστικά στην κάτω πλευρά της Συντάγματος. Σε λίγο όλος αυτός ο όρκος των περίπου 10.000 διαδηλωτών θα κατακλείσουν την πλατεία τόσο στη λεωφόρο Αμαλίας κάτω από τη Βουλή, όσο και στην πλατεία και από την κάτω πλευρά, εδώ δηλαδή που βρισκόμαστε τώρα. Σωτήρη, ανέφερες προηγουμένως ότι υπάρχουν δύο κλούβες ή δύο δημιουργίες. Πόσοι ακριβώς είναι οι αστυνομικοί δυναμικοί κάτω? Μέχρι τουλάχιστον το σημείο αυτό, Παύλο, δεν υπάρχει αστυνομική συνοδεία στην πορεία. Οι αστυνομικοί βρίσκονται σε κάποια στενά πίσω από το Υπουργείο Οικονομικών, από την πλαϊνή είσοδο της Βουλής και δεν συνοδεύουν τη συγκεκριμένη πορεία. Πιθανόν να θέλουν να είναι κάπως πιο διακριτική η παρουσία του σήμερα, μετά και το πρωινό τραγικό συμβάν. Δεν θέλουν να δώσουν περαιτέρω όξυνση στα πράγματα, ίσως, λέμε τώρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αργότερα. Και το λέμε αυτό, φίλες και φίλοι, διότι προχθές και ενώ οι συγκεντρωμένοι στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχολικοί φύλακες είχαν κάνει μια απολύτως συμβολική κατάληψη στο προάβλιο του κτηρίου, εντελώς ανέτεια δέχθηκαν χημικά από άνδρες των ΜΑΤ χωρίς να προηγηθεί κανένα επεισόδιο, καμία πρόκληση, καμία φθορά, τίποτα απολύτως. Ξαφνικά λοιπόν δέχθηκαν χημικά και δακρυγόνα, με αποτέλεσμα 5 εξ αυτών να διακομιστούν στα νοσοκομεία με αναπνευστικά προβλήματα. Ευχόμαστε να μην έχουμε αντίστοιχες κινήσεις σήμερα. Πάμε να ακούσουμε λίγο τους διαδηλωτές από κάτω. Thank you.
Ας πάμε τώρα στο άλλο σημείο, που είναι το άλλο συνεργείο της τηλεόρασης της Ζούγκλας, στον Ανδρέα Τοντίνη, να δούμε τι γίνεται και από εκεί. Ανδρέα, σε ακούμε. Καλησπέρα και πάλι, Παύλο. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Οδό Σταδίου, λίγο πιο πάνω από την πλατεία Ομονίας. Που είπατε πριν από λίγο, οι πορείες οι οποίες εδώ έκαναν κάποια βήματα και ξανασταμάτησαν. Υπάρχει μια στασιμότητα δηλαδή αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε στην κεφαλή της πορείας του ΠΑΜΕ, να ξαναπούμε. Το ΠΑΜΕ έχει μαζέψει γύρω στα 2.000 άτομα στην συγκέντρωσή του αυτή τη στιγμή. Όλες αυτές οι πορείες που βρίσκονται και μπροστά μας, να πούμε ότι μπροστά μας βρίσκονται οι πορείες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και των δασικών υπηρεσιών, θα κατέχουν κατεύθυνση προς τη Βουλή. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, την κάμερα του Ζούγκλα GR από ψηλό σημείο της πλατείας Συντάγματος. Ανδρέα. Να πούμε, Παύλο, ότι συζήτηση αυτή τη στιγμή στα τοπικά νομοεπιτραπή έκβαση πηγατάκια που δημιουργεί ο κόσμος είναι η δολοφονία του 34χρονου σήμερα μέσα στο Κερατσίνι. Και καθώς αρκετά από τα συνθήματα του ΠΑΜΕ κάνανε αναφορά κατά της Χρυσής Αυγής και ψυχώνανε τον κόσμο στο να συνεχίσει την αντίδρασή του απέναντι στα αντιλαϊκά μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση. Ωραία. Ας επιστρέψουμε και πάλι στον Σωτήρη το Σκουλούδη να δούμε και ένα περίεργο περιστατικό που συνέβη λίγες ώρες πριν έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Ένα επεισόδιο, ένα μίνι επεισόδιο που συνέβη. Σωτήρη, μας ακούς? Αν μας ακούει ο Σωτήρης ο Σκουλούδης. Όλο δίπλα μου είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Λαφαζάνης. Ναι. Στον περνάω αμέσως στη γραμμή, θα είχαμε πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Κύριε Λαφαζάνη, καλή σας μέρα. Μας ακούει? Ναι. Κύριε Λαφαζάνη, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Γνωρίζουμε, κύριε Βουλευτά, ότι αυτή τη στιγμή η πορεία γίνεται κάτω από τη σκιά ενός εγκλήματος. Ναι. Και θα θέλαμε τη σκέψη σας για αυτό που έγινε. Είχαμε ένα στιγερό φασιστικό έγκλημα, πρωτοφανές για τα πρόσφατα ελληνικά χρονικά. Κάποιες σκοτεινές δυνάμεις απεργάζονται ανομαλίες σε αυτή τη χώρα. Αυτή την ώρα μόνο ο ενωμένος λαός μπορεί να σταματήσει τα μνημόνια και να κόψει το χέρι του φασισμού. Αυτός είναι ο τρόπος για να ανοίξουμε θετικούς δρόμους, για να βγούμε από την κρίση που η σημερινή μεγαλειώδης απεργία, συγκέντρωση και πορεία των εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Ανατροπή, διέξοδος, νέα προοπτική για τη χώρα. Κύριε Λαφαζάνη, μιλήσατε για σκοτεινές δυνάμεις. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις δεν είναι διόλου σκοτεινές. Πλέον ενεργούν, κάνουν δηλώσεις απολύτως απροκάλυπτα, δεν κρύβουν τα λόγια τους, δεν κρύβουν τις προθέσεις τους. Πόσο σκοτεινές τελικά είναι αυτές οι δυνάμεις? Όταν αναφέρθηκα σε σκοτεινές δυνάμεις, δεν είπα ότι είναι και κρυφές. Είναι δυνάμεις που τις βλέπουμε, αλλά λειτουργούν με σκοτεινούς, σκοταδιστικούς στόχους. Και τέτοιες δυνάμεις είναι η Χρυσή Αυγή, αλλά και ορισμένα κέντρα εξουσίας και ορισμένες μερίδες του κεφαλαίου που υποβοηθούν, ανέχονται, καλύπτουν και εκολάπτουν στη Χρυσή Αυγή. Αυτό όμως εναποθέτει περισσότερες ευθύνες, αν μου επιτρέπετε, στους ώμους σας. Αφού αυτές, και εδώ είναι το ερώτημα, επιτρέψτε μου να σας πω, τι κάνει η αριστερά για αυτό το πράγμα? Η αριστερά είναι σήμερα μπροστά σε αγώνες, μπροστά σε θετικά εναλλακτικά προγράμματα, μπροστά σε αποφασιστικότητα, μπροστά σε θέληση να παλέψει για να ανοίξουμε καινούργιους δρόμους με τη θέληση του ελληνικού λαού φυσικά. Και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός βρίσκεται αυτήν την ώρα σε μια πορεία αναζήτησης μορφών και τρόπων
για να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να πάμε σε εκλογές για κυβέρνηση της αριστεράς. Κύριε Βουλευτά, καταγγέλλεται ευθέως, αν καταλάβαμε καλά, τη Χρυσή Αυγή για παρακρατική συμπεριφορά. Καταλάβαμε καλά. Κατάγγειλα τη Χρυσή Αυγή ως δύναμη ανομαλίας σε αυτή τη χώρα. Το ερώτημα όμως που τίθεται εύλογο είναι πώς, αφού είναι έτσι, πώς μπορείτε, με τι τρόπο μπορείτε, με ποιο modus vivendi μπορείτε και συνυπάρχετε μέσα στο κοινοβούλιο με αυτό το σχήμα. Κοιτάξτε, η συνύπαρξη στο κοινοβούλιο δεν οφείλεται σε μας. Ούτε εμείς μπορεί να αποκλείσουμε αυτήν την ώρα καμία δύναμη που την ψηφίζει ο ελληνικός λαός να μπει στη Βουλή. Επομένως, το μέγα θέμα και η μεγάλη πρόκληση για μας είναι να βοηθήσουμε ώστε πάνδημος ο ελληνικός λαός, σύσσωμος ο ελληνικός λαός, όλες οι δυνάμεις του ενωμένες και αποφασιστικές να κόψουν το χέρι του φασισμού πριν κόψει αυτός την ζωή και το μέλλον αυτού του τόπου. Κύριε Λαφαζάνη, τι σκοπό έχετε, ναι, αν έχετε λάβει κάποια... Σε πορεία, αν επειδή λάβετε... είμαι σε πορεία, ναι. Μια στιγμή, είμαι σε πορεία, ναι. Και δεν είναι εύκολο να συνομιλώ, καταλάβατε. Ναι, μία τελευταία ερώτηση. Ναι, ευχαριστώ. Έχετε, παρακαλώ, έχετε κάτι κατά νου να πράξετε σε επίπεδο κόμματος όσον αφορά το συγκεκριμένο, το σημερινό τραγικό συμβάν? Εμείς θα συμβάλλουμε σε λαϊκές κινητοποιήσεις στην κατεύθυνση που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή να φράξουμε το δρόμο στη Χρυσή Αυγή, να φράξουμε το δρόμο στις εγκληματικές της δολοφονικές της ενέργειες. Και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς θα συμμετάσχουμε το απόγευμα στη μεγάλη συγκέντρωση και πορεία που διεξάγεται στο Κερατσίνι, στον τόπο της δολοφονίας του 34χρονου, του νέου αυτού ήρωα, στο πάνθεον των μεγάλων αγωνιστών αυτής της χώρας για δημοκρατία, ελευθερία και πρόοδο. Κύριε Λαφαζάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Σωτήρη, μας ακούς? Βλέπουμε μια γενική άποψη από την πλατεία Συντάγματος, φίλες και φίλοι. Από το πρωί, δύο συνεργεία της τηλεόρασης της Ζούγκλας σας μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις, τις κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΗ, της ΟΛΜΕ, της ΔΟΕ και του ΠΑΜΕ. Να πάμε στον Ανδρέα τον Τίνη. Ένα λεπτό. Ανδρέα. Καλησπέρα και πάλι, Παύλο, από μένα. Βρισκόμαστε και πάλι στην Οδό Σταδίου. Ναι. Να πούμε ότι πριν από λίγο υπήρχε μια ανακοίνωση από τα μεγάφωνα των ΠΕΟΕΟΤΑ, οι οποίοι καλούσαν αύριο στις 11 συνέλευση στα γραφεία τους και θα πραγματοποιήσουν αύριο μηχανοκίνητη πορεία προς την Βουλή. Μάλιστα. Στις 11 η ώρα αύριο, λοιπόν. Ναι. Αυτή τη στιγμή η πορεία του ΠΑΜΕ έχει ήδη ξεκινήσει πάλι την πορεία της, συνεχίζει την πορεία της. Θα ακολουθήσουμε και εμείς την πορεία του ΠΑΜΕ. Σε λίγο θα έχετε και εικόνα, ζωντανή εικόνα από την πορεία. Εξακολουθούμε και βλέπουμε, φίλες και φίλοι, πλάνα από την κάμερα του Ζούγκλα από την πλατεία Συντάγματος και μέσα. Σωτήρη, αν μας ακούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι επί της λοφόρου αμαλίας έχει σταματήσει εδώ η πορεία. Ακούμε ανακοινώσεις από την ΟΛΜΕ. Αυτό που είπα, Παύλο. Η καλή της πορείας να πάει λίγο πιο μπροστά. Ακούμε κάποιες οργανωτικές εντολές. Βεβαίως. Το μέγεθος της πορείας λοιπόν είναι το εξής: από τη λεωφόρο Αμαλίας εδώ που βρισκόμαστε, διαμέσου της Όθωνος, της Φιλελλήνων, της Σταδίου μέχρι την Κλασμόνος, πρόκειται για μια αρκετά μεγάλη πορεία, Παύλο, περίπου 10.000 διαδηλωτών. Αυτό που ακούγαμε πριν από λίγο από τους οργανωτές είναι να απλωθούν ουσιαστικά εδώ οι διαδηλωτές, ώστε να καταφέρουν να έρθουν και αυτοί που βρίσκονται στην πίσω πλευρά της πορείας. Οι πρώτοι, Παύλο, βρίσκονται εδώ που δείχνει και η εικόνα μας, στην Συμβολή των Οδών Βασιλής της Σοφίας και Αμαλίας. Μπροστά τους βεβαίως θα γυρίσει τώρα την κάμερα ο Παναγιώτης Σακούρης και θα δείτε ότι υπάρχουν τρεις κλούβες των ΜΑΤ
που έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στη Βασιλή τη Σοφία, στην πλαϊνή είσοδο τη Βουλή. Παρακολουθήσαμε και προηγουμένω την ώρα που είχατε τη συζήτηση με τον κύριο Λαφαντζάνη, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίο ανέβηκε εδώ από το περιστήλιο πάνω και κατευθύνθηκε προ τη Βουλή. Ναι, Σωτήρη, βλέπουμε και εμεί και οι τηλεθεατέ βλέπουν τα οχήματα, τα λεωφορεία της ελληνικής αστυνομίας, τα οποία έχουν μπει σαν βαγονάκια τρένου και έχουν αποκλείσει την πρόσβαση. Προφανώς δεν θέλουν ούτε καν να πλησιάσουν στο σημείο. Φοβούνται προπυλακισμούς πολιτικών και βουλευτών, οι οποίοι θα βγουν σε κάποια στιγμή από μέσα. Θέλουν να αποτρέψουν κάποια επαφή. Αυτό ναι. Που είναι ιδιαίτερο, Παύλο, ναι. Να σου πω είναι ότι σε αντίθεση με άλλες φορείες, όπου μπροστά από τις κλούβες βρίσκονται άνδρες των ΜΑΤ, τώρα οι άνδρες των ΜΑΤ είναι στα πλαϊνά των αστυνομικών οχημάτων. Δεν θα έχουν δηλαδή άμεση πρόσβαση με τους διαδηλωτές, αν αυτοί επιλέξουν να ανέβουν αυτά τα περίπου 50 μέτρα της Βασιλής της Οποίας και να προσεχίσουν τις κλούβες. Εδώ που πούμε ότι σε άλλες μεγαλύτερες συγκεντρώσεις τοποθετείται ο αταλένιος πράκτης της αστυνομίας. Μπροστά από το κοινοβούλιο στο Σύνταγμα υπάρχουν τα γνωστά καγκελάκια, Σωτήρη. Ακριβώς, στην κάτω πλευρά της πλατείας του Μνημείου του Γνώσεως στρατιώτη υπάρχουν τα μόνιμα πλέον καγκελάκια, μόνιμα τα τελευταία δύο χρόνια λόγω των διαδηλώσεων, τα οποία βεβαίως δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στους διαδηλωτές στην πλατεία του Μνημείου του Γνώσεως στρατιώτη και βεβαίως και στη συνεχεία και στη Βουλή από το συγκεκριμένο σημείο. Βλέπουμε τώρα ότι ο κύριος όρκος των διαδηλωτών βρίσκεται στην πλατεία του Συντάγματος από την πάνω και από την κάτω πλευρά. Ακούγαμε πριν από το μεγάφωνο της Ελμέ Παύλο να λένε ότι η απεργία φτάνει σε συνολική συμμετοχή απεργία των ΕΛΜΕ το 75%, κάτι για το οποίο οι ίδιοι οι διοργανωτές δηλώνουν πολύ ευχαριστημένοι. Το πρωί άκουσα ένα άλλο νούμερο, έδινε περίπου 95%, κάπου ανάμεσα θα είναι το ακριβές. Εκείνο που... να μην άκουσα και σωστά και να είναι όχι 75-95, γιατί και εμένα... Όχι, μπορεί να είναι κάπου εκεί. Τα ποσοστά που λέγανε ήταν πάνω από 90%. Ναι. Με συγχωρείτε, δέχεται να μην άκουσα καλά στο μεγάφωνο που το είπε πριν από λίγο. Εκείνο που είναι περίεργο είναι το πώς είναι δυνατόν ένας εκπαιδευτικός για κάθε μέρα που απεργεί να χάνει 50 ευρώ τη στιγμή που το μεροκάματό του, το ημερομπίστιό του, απέχει πολύ από αυτό το νούμερο. Δηλαδή όταν δουλεύει, ξέρω εγώ, παίρνει 25 ευρώ. Όταν όμως απεργεί, χάνει 50. Αυτά τα μαγικά γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς γίνεται αυτή η ταχυδακτηλουργία. Ίσως είναι και αυτός ένας τρόπος για να λειτουργεί αποτρεπτικά, για να μην απεργεί κάποιος. Και ας μην ξεχνάμε ότι για έναν εκπαιδευτικό, η κάθε ημέρα απεργίας, να το πούμε στους τηλεθεατές που ενδεχομένως να μην το γνωρίζουν, είναι περίπου 50 ευρώ, ίσως και κάτι παραπάνω από 50 ευρώ. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν ένας εκπαιδευτικός απεργήσει μια εβδομάδα, είναι περίπου κάτι παραπάνω από 250 ευρώ. Τέτοιες εποχές τα 250 ευρώ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο για να μπορέσει κάποιος να το θυσιάσει, και εκεί πατάει και η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο και πιέζει. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι η απεργία έχει εξαιρετική συμμετοχή. Να πούμε, Παύλο, σε αυτό που λες, ότι η ΟΛΜΕ έχει συστήσει απεργιακό ταμείο, το οποίο δεν ξέρω αν είναι ήδη σε λειτουργία το ταμείο, πάντως ήταν στις προθέσεις της ΟΛΜΕ να το σχεδιάσει, ώστε να ενισχυθούν οι απεργοί. Ακριβώς για τον λόγο που είπες, για την μεγάλη απώλεια εισόδων που υπάρχει, εφόσον οι καθηγητές απεργούν, και μια πεθύμερη απεργία, όπως είπες και εσύ, είναι επιζήμιο για 200 τουλάχιστον ευρώ για τους καθηγητές που απεργούν. Πάμε στο δεύτερο συνεργείο μας και έχει ήδη ξεκινήσει η πορεία του ΠΑΜΕ. Αντρέα, σε ακούμε. Ήδη βλέπουμε τα πλάνα από την πορεία του ΠΑΜΕ, η οποία ξεκίνησε και κατευθύνεται και αυτή προς το Σύνταγμα. Σε ακούμε. Βεβαίως, Παύλο. Να πούμε ότι η πορεία του ΠΑΜΕ από την οδό Σταδίου έστριψε στην οδό Αρσάκη και από εκεί έστριψε ξανά στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Είναι η πορεία του ΠΑΜΕ, βλέπετε τις σημαίες, βλέπετε τον κόσμο του ΠΑΜΕ. Ακούτε τα συνθήματα που φωνάζουνε. Δεν
Να πούμε ότι δεν ήταν προγραμματισμένη η πορεία του Πάμε να περάσει από την Ελευθερίου Βενιζέλου. Αυτό ανεστάτωσε λίγο τις αστυνομικές αρχές, αλλά ευτυχώς κόψανε νωρίς την κυκλοφορία για να μην υπάρχει κάποιο ατύχημα. Βλέπουμε, φίλες και φίλοι, πάντα ζωντανά από την τηλεόραση της Ζούγκλας τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή μπροστά στο... Ναι, Αντρέα. Αυτή τη στιγμή βλέπετε εικόνα από την γωνία Ελευθερίου Βενιζέλου και Αδαμάντιου Κοραή. Είναι η κεφαλή της πορείας του ΠΑΜΕ. Να πούμε ξανά ότι το ΠΑΜΕ κατευθύνεται προς την Βουλή για να διαμαρτυρηθεί έξω από το Κοινοβούλιο. Να υπενθυμίσουμε ότι βρίσκονται περίπου 2.000 άτομα στην πορεία του ΠΑΜΕ. Καθώς επίσης είχαμε και πριν από λίγο μπροστά μας την πορεία των ΠΟΕΟΤΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αρκετοί φοιτητές, να πούμε επίσης, ότι συμμετέχουν στην πορεία του ΠΑΜΕ, διαδηλώνοντας μαζί με τους καθηγητές τους για το σύστημα παιδείας και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην παιδεία. Αυτό που συμβαίνει, Αντρέα, αυτή τη στιγμή στην παιδεία, να πούμε ότι για άλλη μια φορά, για πολλωστή φορά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι οι οποίοι το βλέπουν λίγο διαφορετικά, μιλούν για βολέματα, μιλούν για κομματικά βολέματα συγκεκριμένα, να υπενθυμίσουμε ότι κάθε άνθρωπος που χάνει τη δουλειά του είναι κάτι που αφορά όλη την κοινωνία, έστω και ένας άνθρωπος να χάσει τη δουλειά του, διότι ο άνθρωπος αυτός επηρεάζει και επικαθορίζει την οικονομία ολόκληρης της κοινωνίας. Πολύ δε περισσότερο όταν αυτός που μένει χωρίς δουλειά δεν είναι ένας, αλλά είναι μέχρι στιγμής 1.400.000. 400.000, συγγνώμη. Είναι, επαναλαμβάνουμε το νούμερο για να μην το ξεχνάμε. Είναι μέχρι στιγμής 1.400.000 εργαζόμενοι χωρίς δουλειά. Εργαζόμενοι χωρίς δουλειά, σχήμα οξύμορο. Εντάξει, άνθρωποι χωρίς δουλειά. Να μην το ξεχνάμε αυτό και να θυμόμαστε πάντα ότι αυτοί οι άνθρωποι επηρεάζουν αλυσιδωτά τις δικές μας δουλειές, τη δικιά μας την καθημερινότητα. Η ανεργία του διπλανού είναι δική μας ανεργία και βεβαίως είναι και πραγματική ανεργία μετά από λίγο καιρό. Δηλαδή θα έρθει η σειρά μας και η δική μας σειρά μετά από λίγο καιρό. Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι κομπορημονούν αυτή τη στιγμή και βγάζουν, γιατί υπάρχουν αρκετοί, δεν είναι λίγοι, και βγάζουν δεκάρικους λόγους σαρκάζοντας τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται με τον τρόπο του ο καθένας, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις, αλλά και εκείνοι που αγωνίζονται μην μπορώντας, μη δυνάμενοι για τους λόγους τους, σεβαστοί και αυτοί να μην κατέβουν κάτω, ο καθένας έχει τα προβλήματά του, τους λόγους του, να μην ξεχνούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ότι όταν πάρει φωτιά το σπίτι του γείτονα είναι θέμα χρόνου να πάρει και το δικό σου. Ας πάψουν λοιπόν να έχουν αυτές τις απόψεις, πολύ δε περισσότερο να τις εκφράζουν με τόσο ανόητο και άσκεφτο τρόπο. Πάμε πάλι στον Αντρέα Τοντίνη για να τον ακούσουμε. Αντρέα, σε ακούμε. Βρισκόμαστε, όπως είπαμε, στην Ελευθερία Βενιζελού. Αυτή τη στιγμή η πορεία του ΠΑΜΕ συνεχίζει να προχωράει προς την Βουλή. Πίσω από την πορεία του ΠΑΜΕ βρίσκεται η πορεία της ΠΟΕΟΤΑ. Ακούτε τα συνθήματα που φωνάζει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Μεταξύ των συνθημάτων να πούμε ότι είναι και συνθήματα κατά της Χρυσής Αυγής. Βεβαίως, θα ακούμε, Αντρέα. Τα ακούμε τα συνθήματα, τα ακούμε, ναι. Συνεχίζουμε το διπορικό που κάνει από το πρωί το zoogla.gr και το web TV της. Βλέπετε ζωντανή εικόνα από την Ελευθερίου Βενιζέλου, στο κέντρο της Αθήνας. Είναι η πορεία του ΠΑΜΕ, να υπενθυμίσουμε, η οποία ξεκίνησε από την πλατεία Ομονίας στις 10.30. Με κατεύθυνση προς την Βουλή. Στον Σωτήρη το Σκουλούδη και στην πλατεία Συντάγματος, να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή εκεί. Βλέπουμε τον κόσμο συγκεντρωμένο. Άρα. Από την Βασιλή Σοφίας είναι το πλάνο το οποίο βλέπετε, φίλες και φίλοι. Από τον πλαϊνό δρόμο της Βουλής. Ναι, Σωτήρη. Ενώ η πορεία έχει σταματήσει λοιπόν, δίπλα μου σε όλους στο έδρος στην Λοχώρα Μαλές, δίπλα μου είναι ο γραμματέας της ΑΔΔΗ, ο κύριος Ερμής Κασέρ, τον οποίο σου περνάω αμέσως στη γραμμή. Βεβαίως.
Ναι, καλή σας μέρα, κύριε Γραμματέα. Γεια σας, καλά είστε. Όσο μπορεί κάποιος να είναι καλά μια τόσο βαριά μέρα, για την οποία θα θέλαμε τις σκέψεις σας και για αυτό που έγινε το πρωί κυρίως, το οποίο κακά τα ψέματα επισκιάζει την επικαιρότητα. Το πρώτο θέλω να σας πω ότι σαν συνδικαλιστικό κίνημα καταδικάζουμε τη δολοφονία που έγινε σε βάρος συνανθρώπου μας από κάποιους άλλους ανθρώπους των άκρων. Και από ό,τι άκουσα το πρωί, τον δήμαρχο της Εμφιάλης και Ρασινίου, τον κύριο Τζανί Λουκά, λέει ότι ανήκουν στον χώρο της Χρυσής Αυγής. Εμείς καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Τι εννοείται καταδικάζετε τη βία από όπου και αν προέρχεται? Και τη δολοφονία και την βάση μορφής βία από όπου και αν προέρχεται. Ναι. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι η ανηλεής επίθεση σε βάρος των εργαζομένων του δημόσιου τομέα αλλά και των δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη. Μάλιστα. Διαθεσιμότητες, κινητικότητα και χιλιάδες απολύσεις ουσιαστικά ισοδυναμούν με ανθρωποδυσία. Νοσοκομεία τα οποία κλείνουν, σχολεία τα οποία κλείνουν, γενικότερα κοινωνικές και δημόσιες υπηρεσίες που συρρυκνώνονται στρέφονται κατά το πολύ δύσκολα. Υπερασπίζουμε βεβαίως τους εργαζόμενους σε όλο το δημόσιο τομέα αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και κυρίως υπερασπίζουμε τους πολίτες που είναι χρήστες αυτών των υπηρεσιών. Στέλνουμε ένα μήνυμα απέναντι στην Τρόικα, η οποία είναι και σκληρή και μεθοδική και στην κυβέρνηση, ότι εμείς δεν θα κουραστούμε να αγωνιζόμαστε, να μαχόμεθα για να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική που φύγει τα δικαιώματα εργαζομένων και πολιτών. Και ας αφήσουν την επικοινωνιακή πολιτική που έχει ως αχίλιο πτέρνα ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι διαφθαρμένοι. Ελάχιστοι αυτοί και ζητούμε την άμεση απομάκρυνσή τους από τις δημόσιες υπηρεσίες. Κύριε Γραμματέα, είναι αυτονόητο το τι έχει γίνει τόσα χρόνια, το έχουμε πει. Έχει λειτουργήσει σε μεγάλο βαθμό ο κοινωνικός αυτοματισμός. Έχει σε μεγάλο βαθμό στιγματιστεί και ο δικός σας χώρος, σκόπιμα, όχι τυχαία, όπως και όλοι οι επαγγελματικοί χώροι. Έχει απόλυτο σκοπό, έχει απόλυτη σκοπιμότητα αυτό το οποίο έγινε. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει τα ονόματα των επιόρκων. Έχουμε ακούσει κάποια νούμερα, δεν έχουμε δει συγκεκριμένα ονόματα. Είχε ένα λόγο όλο αυτό που συνέβη, ούτως ώστε να μπορέσει μια κοινωνική ομάδα να στραφεί κατά της άλλης. Θέλω να επιστρέψω λίγο πίσω σε μια αναφορά που κάνατε, γιατί συνηθίζεται πάρα πολύ να ακούγεται αυτή η φράση την οποία είπατε κι εσείς. Είπατε ότι καταδικάζετε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Να υποθέσω ότι εξισώνεται εμέσως τη Χρυσή Αυγή με την αριστερά? Όχι, σε καμία περίπτωση. Η αριστερά κινείται σε θεσμικά πλαίσια. Η Χρυσή Αυγή είναι εκτός δημοκρατικής νομιμότητος. Ακόμα και τώρα που έχει εκπροσώπου στο Κοινοβούλιο, αυτοί συμπεριφέρονται πραγματικά σαν άγρια θηρία. Ξέρετε γιατί, κύριε Γραμματέα, ξέρετε... Δεν έχω σχέση μέσα σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ναι, ξέρετε γιατί, επιμένω σε αυτό, διότι αυτή η φράση επειδή ήδη έχει γίνει τσίχλα τον τελευταίο καιρό, έχει παρερμηνευτεί από αρκετούς και το καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται, κατά μία έννοια τίνει, θέλει να εξισώσει. Από όπου και αν προέρχεται. Ναι. Δεν θα συμφωνήσουμε δηλαδή σε προπλακισμούς πολιτικών. Μάλιστα. Είναι και αυτή μια βία. Ναι. Από όπου και αν προέρχεται και αυτή η βία. Δεν εξισώνομαι όμως σε καμία περίπτωση την νομιμότητα της αριστεράς με την ακροδεξιά, την αριστική συμπεριφορά της Χρυσής Αυγής. Είσαστε σαφείς. Ποια είναι η επόμενη κίνησή σας εφόσον περάσουν οι διαθεσιμότητες? Ήδη χθες πέσανε οι σχετικές υπογραφές για 1.929 άτομα συνολικά. Ποια είναι το πρόγραμμά σας, ποιες είναι οι σκέψεις σας η επόμενη μέρα? Θα σας πούμε αμέσως. Ναι. Αύριο κορυφώνεται το πενθήμερο δράσης που είχαμε από 16 μέχρι και 20 του μηνός. Μάλιστα. Την Παρασκευή συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ μαζί με τους Προέδρους των Ομοσπονδιών. Καταγράφουμε τα αποφυστά απεργία σε όλη τη χώρα. Και την επόμενη μέρα στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔ αποφασίζουμε για την παραπέρα πορεία. Πρόκριμα βεβαίως είναι τα αποφυστά της απεργίας. Όμως καλούμε σε αυτόν τον αγώνα
με τους πολίτες, διότι εμείς αυτούς υπηρετούμε. Και δεν είμαστε εμείς οι δράστες του λαού, όπως προσπαθούσε η Τρόικα και οι Γυβρίγιζες να μας παρουσιάσουν. Δυνάστες του λαού είναι οι προσλογισμοί λιτότητος. Δυνάστες του λαού είναι τα χαράσια και οι έμεισοι φόροι και η άγρια φορολογία. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα παλέψουμε μαζί με το λαό. Και επειδή δεν βγαίνει, οι στόχοι της κοινωνίας δεν βγαίνουν σε ό,τι αφορά τη φοροδιαφυγή, το λαφρεμπόριο καυσίμο, τη φοροδιαφυγή και μαύρη εργασία, να συμπληρώσουν έσοδα με οριζόντερες υπερκοπές μισθών συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων. Εσείς, κύριε Γραμματέα, σε ποιο τομέα εργάζεστε? Εγώ είμαι στην υγεία, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Εργάζεστε αυτή τη στιγμή? Βεβαίως, είμαι στο διοικητικό προσωπικό. Μάλιστα. Από το δικό σας το χώρο, το ακριβές νούμερο που πρόκειται να τεθεί σε διαθεσιμότητα ή σε να απολυθεί, να τα λέμε ευθέως. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν τεθεί 1.665 από 5 νοσοκομεία της Αθήνας και 3 της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Όμως αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει, διότι το μνημόνιο που είχε υπογράψει ο Λοβέρδος με την Τρόικα προβλέπεται το κλείσιμο 50 με 55 μικρών και μεσαίων νοσοκομείων. Επομένως λοιπόν ο φόρος θέματος θα είναι μεγάλος και για την υγεία. Με δύο λόγια μπορείτε να μας πείτε επιγραμματικά, πρακτικά, για να καταλάβει ο κόσμος που μας παρακολουθεί, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, γιατί ο κόσμος ακούει για 50 νοσοκομεία, αυτό στην καθημερινότητά του πώς θα φανεί, απλά, με απλά λόγια. Αυτό στην καθημερινότητα σημαίνει ότι ο κόσμος έντεχνα προσφυλίζεται με βάση την κυβέρνηση και την Τρόικα προς τις ιδιωτικές εταιρείες και τις κάρτες υγείας που βγαίνουν κατά κόρους της τηλεοράσης από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Δεν θα μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετηθεί στα μεγάλα νοσοκομεία, διότι τα μικρά νοσοκομεία ήταν ο φράχτης της όλου στα μεγάλα. Τώρα λοιπόν αν φτακτήρουν, τώρα ο κόσμος δεν θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί στα μεγάλα νοσοκομεία, επομένως θα αναγκαστεί να πάει στον ιδιωτικό τομέα και να πληρώσει. Ναι, πάτε και γραμμή. Ακούω, κύριε Γραμματέα. Με ακούτε? Έπεσε η γραμμή προφανώς. Χάσαμε τον γραμματέα της ΑΔΔ. Μα εάν μας ακούει, Σωτήρη, μας ακούει ο γραμματέας της ΑΔΔ. Σε ακούω εγώ, Παύλο, κατέληξε ο κ. Κασέτης, ο γραμματέας της ΑΔΔ, λοιπόν, σε αυτά που έλεγε. Μας ενημέρωσε και για τις επόμενες κινητοποιήσεις του αγώνα τους. Θα το φτάνει να θυμίσουμε, είναι η απεργία σήμερα και αύριο. Ενώ το βλέπετε και από την εικόνα μας, να και μια εικόνα που δεν την είχαμε ξαναδεί τα τελευταία 4 τουλάχιστον χρόνια στις πορείες στο κέντρο της Αθήνας. Οι δύο πορείες, αυτή της ΑΔΔ και αυτή του ΠΑΜΕ, βρίσκονται σε πολλά ζωικά φυσικά αντιμέτωπες, η μία απέναντι από την άλλη, στην αρχή της Λεωφόρου Πανεπιστημίου. Συνήθως, Παύλο, η μία διαδέχεται την άλλη, δηλαδή είτε το ΠΑΜΕ είναι στην αρχή και πέφτουν οι διαδηλωτές προς τη στήλη του Ολυμπιού Διός και στη συνέχεια κολλήγει η ΑΔΔ, είτε το αντίθετο. Σήμερα όμως συνέπεσαν, ίσως να μην είναι καλός συντονισμός, και στην Πανεπιστημίου με μέτωπο προς τα προπήλαια βρίσκεται η ΑΔΔ, με σκοπό βεβαίως να αποχωρήσει το συγκεκριμένο σημείο. Ήρθαν όμως αντίθετα οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ, βρίσκονται σε μια απόσταση περίπου 100 μέτρων μεταξύ τους, να δούμε τι θα αποφασίσει. Ναι, Σωτήρη, διακόπτουμε ένα λεπτό, γιατί έχει ο Αντρέα Σοντίνη στον βουλευτή, τον κύριο Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, Αντρέα Ντίνη. Ναι. Παύλο, θα μου μεταφέρετε μέρα τις ερωτήσεις για να κάνω στον κύριο Τσουκαλά. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Τσουκαλά εδώ. Είμαστε στην Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου έχει καταλύσει και η πορεία του ΠΑΜΕ. Βρισκόμαστε ακριβώς έξω από τη Βουλή. Κύριε Τσουκαλά, πείτε μας. Εντάξει, είναι μια τεράστια συγκέντρωση. Ο κόσμος είναι εδώ για τον ίδιο λόγο. Ο λόγος είναι ο αγώνας ενάντια στα μνημόνια. Έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, αλλά θα το ξεπεράσουμε. Τα έχουν αυτά οι ζωντανές συνδέσεις. Επιστρέφουμε, θα ξαναγυρίσουμε πίσω στον κύριο Τσουκαλά όταν αποκαταστήσουμε τη σύνδεση. Εξακολουθούμε και βλέπουμε πλάνα από την πλατεία Συντάγματος και την πορεία των 10.000 συνολικά περίπου, κατ' εκτίμηση, ατόμων τα οποία συμμετέχουν στη σημερινή μεγάλη κινητοποίηση, που η οποία έχει κυριολεκτικά παραλύσει όλο το δημόσιο. Και δεν το λέμε αυτό με την κακή έννοια, το λέμε ως μια αντικειμενική πραγματικότητα. Κινητοποίησεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να λείπουν μετά από μια τέτοια βροχή μέτρων και προθέσεων για απολύσεις και διαθεσιμότητες.
που θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα σε πάρα πολλούς τομείς. Θα είναι μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που μέχρι τώρα γνωρίζαμε και στον τομέα της παιδείας και στον τομέα της υγείας, αυτούς τους πλέον ευαίσθητους τομείς μαζί με την εθνική μας άμυνα, από την οποία και αυτοί θα γίνουν απολύσεις. Ωστόσο, να αναφέρουμε, μια και αναφέραμε και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ότι είναι το μοναδικό Υπουργείο το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει υποβάλει λίστες για τις διαθεσιμότητες. Μένει σε εκκρεμότητα λοιπόν, δεν έχουν πέσει υπογραφές σε λίστες που αφορούν το συγκεκριμένο Υπουργείο. Σωτήρης Κουλούδη, να σε ακούσουμε και πάλι. Σε ακούω, Παύλο. Στάσιμη λοιπόν παραμένουν οι δύο πορείες, οι οποίες βρίσκονται η μία απέναντι από την άλλη. Να θυμίσουμε στην Λεωφόρο Αμαλίας, αδεβή, φυσικά ολμέ με τις πορτοκαλί σημαίες, απλώνονται σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Αμαλίας, από την Όθωνο μέχρι την αρχή της Πανεπιστημίου. 50 μέτρα πιο πέρα βρίσκονται οι διαδηλωτές του ΠΑΜΑ. Τώρα βγαίνουν κάποιες διαβουλές, συνεκτιμώσεις σχετικά με το τι θα γίνει, ποια κατεύθυνση θα κόψει και ποια πορεία προκειμένου ουσιαστικά να μπορέσουν να κινηθούν και δύο. Να θυμίσουμε ότι η πορεία της ΑΔΔ, το μήκος της φτάνει μέχρι την πλατεία Κλασμόνος. Μιλάμε για περισσότερους από 10.000 διαδηλωτές. Βλέπουμε χαρακτηριστική εικόνα και από την παραδομική μας κάμερα με τα διαφορετικά μπλοκ από τις κυρίες από τοπικές ΕΛΜΕ. Διαδηλωτές βρίσκονται και στην κάτω πλευρά της πλατείας του Μνημείου του Αγνώσου Στρατιώτη, με το συμβολικό αυτό πέρας με τα δύο κεφάλια που σας αναφέραμε και προηγουμένως, που συμβολίζει τους λόγους που έφτασε η ελληνική πολιτεία μέχρι εδώ που έφτασε και λαμβάνει τα συγκεκριμένα μέτρα. Ενώ να πούμε και μια πληροφορία για το άλλο θέμα, πάμε και το θέμα της δολοφονίας. Μετά τις 5 αναμένουμε να μεταφερθεί ο δράστης στην εισαγγελία πρωτοδικών στο δικαστηρίο του Πειραιά. Μάλιστα. Κοιτάξτε, Παύλο, συγγνώμη. Όπως ακούσαμε προηγουμένως και από τον κύριο Λαφαζάνη, θα πραγματοποιηθεί πορεία το απόγευμα και κερατίνη με αφορμή βεβαίως αυτό το περιστατικό. Βλέπουμε, εξακολουθούμε να βλέπουμε πλάνα από την πανοραμική κάμερα της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Βλέπουμε την πλατεία Συντάγματος και τους χιλιάδες συγκεντρωμένους διαδηλωτές μπροστά από το Κοινοβούλιο. Πάμε και πάλι στον Αντρέα Τοντίνη. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία και η σύνδεση. Επιθυμίσουμε αυτή τη στιγμή στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Είμαστε ακριβώς απέναντι από τη Βουλή. Μπροστά μας ακριβώς, μπροστά από την πορεία του ΠΑΜΕ, βρίσκεται η πορεία των εκπαιδευτικών και της ΟΛΜΕ. Έχει σταματήσει η πορεία αυτή τη στιγμή. Θα διαδηλώσουν όλοι μαζί κατά της κυβερνητικής πολιτικής. Να πούμε ότι ο κόσμος είναι αρκετός αυτή τη στιγμή στην πλατεία Συντάγματος. Πίσω ακριβώς από την πορεία του ΠΑΜΕ ακολουθούν και οι πορείες της ΠΟΕΟΤΑ, καθώς όμως και διάφορων άλλων υπηρεσιών, υπουργείων και δήμων. Να υπενθυμίσουμε και πάλι λοιπόν, η πορεία του ΠΑΜΕ ξεκίνησε από την πλατεία Ομονίας στις 10.30, πέρασε τη Σταδίου και από εκεί βρέθηκε στην Ελευθερίου Βενιζέλου, από όπου και κατέληξε έξω από το Κοινοβούλιο. Βλέπουμε πάντα ζωντανά από τα δύο συνεργεία της τηλεόρασης της Ζούγκλας τις κινητοποιήσεις των δημοσίων υπαλλήλων ΟΛΜΕ, ΑΔΕΔΗ, ΠΟΕ, ΟΤΑ και Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, οι οποίοι απεργούν και θα απεργούν για αρκετό καιρό, όπως φαίνεται, ειδικά οι εκπαιδευτικοί. Σωτήρη. Ναι, Παύλο, να ξεκαθαρίσουμε κάτι για την συμμετοχή στη σημερινή απεργία. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι διαδηλωτές ξεπερνούν τους 30.000. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι διαδηλωτές είναι 10.000. Σύμφωνα με τη δική μας εκτίμηση, είναι λίγο περισσότερο από 12 με 15.000 οι διαδηλωτές των δύο παράλληλων πορεών σήμερα, πρώτη μέρα της 48 ώρες απεργίας της ΑΔΔ. Εκείνο που στο σημείο αυτό ίσως είναι καλό να πούμε, γιατί πάρα πολλές φορές γίνεται αναφορά, έχει την δική του σημασία το μέγεθος της συμμετοχής, το ποσοστό συμμετοχής στις κινητοποιήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, να υπενθυμίσουμε ότι το πραγματικό μέγεθος μιας κινητοποίησης, μιας διαδήλωσης, δεν κρίνεται μόνο από τον βαθμό αυτών που συμμετέχουν, αλλά και από το κυρίως, θα λέγαμε, από το σε πόσο μεγάλο πληθυσμό, σε πόσο μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας
αφορούν τα αιτήματα των διαδηλωτών. Εκείνο είναι που κρίνει μια μεγάλη διαδήλωση κυρίως και όχι κάτι άλλο. Και τα αιτήματα των συγκεκριμένων διαδηλωτών, είτε αυτοί είναι 10 είτε είναι 30.000, αφορούν όλη την ελληνική κοινωνία, στο απόλυτο σύνολό της. Υπό την έννοια αυτή, να πούμε ότι είναι, υπό την έννοια αυτή έστω, ότι είναι μια τεράστια διαδήλωση, ακόμα και αν αυτή κυμαίνεται από 10 έως 30.000. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Παύλο, και να σου πω στο σημείο που βρίσκεται ο Ανδρέας Ποντίνης, δηλαδή στο ΠΑΜΕ, αποφασίστηκε η μεταβολή της πορείας, μια και όπως είπαμε βρέθηκαν μια απέναντι από την άλλη. Περίπου 2.000 λοιπόν διαδηλωτές του ΠΑΜΕ κάνουν μεταβολή και γυρνάνε προς το Απροπύλαιο, διαμέσου βεβαίως στο ΔΟΥΚ Πανεπιστημίου. Ωραία. Πάμε πάλι πίσω στον Ανδρέα Ποντίνη. Πάμε λίγο πίσω στον Ανδρέα Ποντίνη να δούμε τι γίνεται και από εκεί. Βεβαίως, Παύλο, όπως ακριβώς θα είπε ο Σωτήρης, το ΠΑΜΕ έκανε μεταβολή και γυρίζει προς τα Απροπύλαια. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε και εμείς μαζί με το ΠΑΜΕ και θα το ακολουθήσουμε. Είμαστε στην Ελευθερίου Βενιζέλου αυτή τη στιγμή και γυρνάμε πάλι μαζί με το ΠΑΜΕ προς τα Απροπύλαια, από όπου ήταν η αρχική συγκέντρωσή του. Ανδρέα, να σε ρωτήσουμε γιατί το ΠΑΜΕ... Γιατί, Ανδρέα, ένα λεπτό να σε ρωτήσουμε. Γιατί το ΠΑΜΕ δεν παρέμεινε στην πλατεία Συντάγματος? Να πούμε λοιπόν πάλι ότι, όπως πολύ καλά είπε ο συνάδελφος ο Σωτήρης Κουλούδης, ήταν 2.000 άτομα η πορεία του ΠΑΜΕ. Αυτή τη στιγμή όμως, ταυτόχρονα με την πορεία του ΠΑΜΕ στην Ελευθερίου Βενιζέλου, υπάρχουν και οι πορείες, όπως είπαμε, της ΠΟΕΟΤΑ, καθώς όμως και διάφορων υπηρεσιών δήμων από διάφορους δήμους Αθήνας, οι οποίοι κάνουν την πορεία. Στο ένα ρεύμα λοιπόν της Ελευθερίου Βενιζέλου βλέπουμε την πορεία του ΠΑΜΕ να κατεβαίνει πάλι προς τα Απροπύλαια, ενώ στο αντίθετο ρεύμα, στο ανέβασμα προς την Βουλή δηλαδή, βλέπουμε τις υπόλοιπες πορείες να συνεχίζουν να πηγαίνουν ώστε να διαμαρτυρηθούν στην Βουλή. Μάλιστα. Σωτήρη, πάλι σε σένα. Σωτήρη, μας ακούς? Ναι, Παύλο. Στο σημείο αυτό, Σωτήρη, θέλουμε να σχολιάσουμε, το έχουμε υποσχεθεί άλλωστε και στους τηλεθεατές, να σχολιάσουμε αυτό το περιστατικό που συνέβη μπροστά στα μάτια σου το πρωί, έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στην Μεσογείων και Κατεχάκη. Θέλεις να πεις στους τηλεθεατές τι ακριβώς συνέβη? Ναι, βεβαίως. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει και σχετικό βίντεο στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα. Βεβαίως, και θα το δείξουμε αμέσως τώρα. Θα το δείξουμε αμέσως μόλις μας πεις, θα το δείξουμε να το δουν οι τηλεθεατές μας. Ναι, να πούμε λοιπόν ότι μας προξένησε αρκετή εντύπωση το γεγονός ότι όταν έφτασε ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Ηλιόπουλος, πάρκαρε το όχημά του πάνω στο πεζοδρόμιο προς ακριβώς από τα γραφεία του κόμματος. Βγήκε έξω και με έναν έντονο τρόπο εισήχθη στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Αυτό που μας προκάλεσε εντύπωση είναι ότι ο συγκεκριμένος βουλευτής είχε καλύψει τις πινακίδες του γιοταχή, του σημαντικού του οχήματος, με ένα μαύρο πλαίσιο. Δεν φαινόταν ούτε από την προσθενή ούτε από την πίσω πλευρά ο αριθμός κυκλοφορίας του συγκεκριμένου οχήματος. Μετά από περίπου μισή ώρα ήρθε εκεί η τροχέα, αφαίρεσε τις πινακίδες, προκειμένου, τις αφαίρεσε προσωρινά μάλλον, προκειμένου να γράψουν στην κλίση για παράνομη στάθμιση πάνω σε πεζοδρόμιο. Σωτήρη, συγγνώμη να σε διακόψω, βλέπουμε ήδη το συγκεκριμένο πλάνο όπου δείχνει τον κύριο Ηλιόπουλο, το αυτοκίνητο του κύριου Ηλιόπουλου. Το άλλο βίντεο. Εδώ βλέπουμε λοιπόν, βλέπουμε το αυτοκίνητο του κυρίου Ηλιόπουλου, ένα Fiat Punto, το οποίο το έχει παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο. Καλά, αυτό είναι το λιγότερο, δεν το συζητάμε. Αλλά βλέπουμε κάτι πολύ περίεργο, μας κάνει πάρα πολύ εντύπωση, ότι ο κύριος Ηλιόπουλος δεν κυκλοφορούσε χωρίς πινακίδες. Να είμαστε ακριβείς, αν τα λέμε καλά, Σωτήρη, και αν είμαστε ακριβείς, αλλά κυκλοφορούσε με καλυμμένες πινακίδες. Ακριβώς αυτό λέγαμε, Παύλο. Είναι κάτι το οποίο προξένησε εντύπωση ακόμη και στους άνδρες της τροχέας. Έχει τοποθετήσει λοιπόν ένα μαύρο πλαίσιο στις πινακίδες και μπροστά και πίσω. Έτσι, να το πούμε πιο απλά, δεν θα ήταν εμφανές σε κανέναν να αναγνωρίσει το συγκεκριμένο όχημα με τον αριθμό κυκλοφορίας σου όταν αυτό κινείται στους δρόμους. Σωτήρη, ένα λεπτό, συγγνώμη. Επειδή οι μέρες είναι πάρα πολύ πονηρές και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε εκ των πραγμάτων και ως δημοσιογράφοι
που πάει το μυαλό μας λίγο, ίσως να έχουμε και υπερβολική φαντασία, μπορεί. Αλλά επειδή οι μέρες είναι πολύ περίεργες, το να κυκλοφορούσε ο κύριος Ηλιόπουλος και ο κάθε κύριος Ηλιόπουλος χωρίς πινακίδες, θα το καταλαβαίναμε, πες ότι τους είχε πάρει τροχέα και ήθελε να μετακινηθεί, ανθρώπινο, άντε. Αλλά το να κυκλοφορεί με πινακίδες καλυμμένες, ας μας επιτραπεί να πούμε ότι είναι εξαιρετικά ύποπτο, από την άποψη τουλάχιστον ότι δεν έχει κάποια λογική εξήγηση, βρε αδερφέ. Για ποιο λόγο ένας βουλευτής, μάλιστα, να κυκλοφορεί με καλυμμένες πινακίδες? Πρέπει να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις, να δώσει, όχι σε εμάς, να δώσει εκεί που πρέπει κάποιες εξηγήσεις ο κύριος Ηλιόπουλος για αυτή την κίνησή του, για αυτή την επιλογή του. Ακριβώς, Παύλο, να πούμε ότι σε συνομιλία που είχαμε με τον άνδρα της τροχέας που αφαίρεσε προσωρινά τις πινακίδες, αυτό που μας ανέφερε είναι ότι για την συγκεκριμένη παράνομη στάθμευση δεν προβλέπεται αφαίρεση πινακίδων και γι' αυτό τις πινακίδες ο αστυνομικός τις ξαναβίδωσε στα συγκεκριμένα σημεία μπροστά και πίσω από το όχημα τύπου Fiat Punto που έχει ο συγκεκριμένος βουλευτής. Του έκοψε κλίση για παράνομο πάρκινγκ και όπως μας είπε, θα κληθεί ο ίδιος να απολογηθεί για ποιο λόγο έχει καλυμμένες τις πινακίδες του. Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και περιέργεια φυσικά, Παύλο, να δούμε για ποιο λόγο βρέθηκε σε αυτή την πρωτοβουλία για το όχημά του συγκεκριμένος βουλευτής. Ο οποίος, να σας πω κιόλας, ότι όταν κατέβηκε από το γραφείο και είδε ότι οι άνδρες της τροχέας του είχαν κόψει κλίση, διαμαρτυρήθηκε χλιαρά, όχι ιδιαίτερα έντονα, λέγοντας ότι εμένα με γράψετε, τόσους άλλους είναι παρακαλυμμένοι εδώ γύρω, παράνομα δεν τους έχετε γράψει και κάτι άλλο δεν δόθηκε συνέχεια στο περιστατικό. Ναι. Επιστρέφουμε και πάλι, Σωτήρη. Ας φύγουμε προσωρινά από αυτό το θέμα για λίγη ώρα. Ας πάμε πάλι στην πλατεία Συντάγματος. Βλέπουμε, εξακολουθούμε να βλέπουμε τα πλάνα, φίλες και φίλοι της τηλεόρασης του Zoogla.gr. Βλέπουμε τα πλάνα από την μεγάλη σημερινή συγκέντρωση, η οποία εκτιμάται κατά τους διοργανωτές στις 30 περίπου χιλιάδες, κατά την αστυνομία. Τα στοιχεία που δίνει είναι περίπου 12 με 13.000. Η εκτίμηση των ρεπόρτερ μας που είναι στο σημείο την αναφέρουν περίπου στο ποσοστό συμμετοχής γύρω στις 15.000 κάπου εκεί. Σε κάθε περίπτωση έχει μαζικότητα. Ο κόσμος είναι αυτή τη στιγμή συγκεντρωμένος ακριβώς έξω από τη Βουλή. Έχει μια πάρα πολύ ωραία μέρα, πραγματικά μια ηλιόλουστη μέρα, η οποία όμως, παρότι είναι ηλιόλουστη, έχει μια πάρα πολύ βαριά σκιά. Τη σκιά από του θανάτου του Παύλου Φίσα, που δολοφονήθηκε χθες τα ξημερώματα στο Κερατσίνι από το μαχαίρι ενός ανθρώπου που έκρινε ότι δεν επιτρέπεται κάποιος που έχει διαφορετικές πολιτικές απόψεις από εκείνον να ζει. Σωτήρη. Ναι, Παύλο. Είμαστε εδώ με έναν διαδηλωτή ο οποίος διαμαρτύρεται βεβαίως για το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων. Έχει ένα πλακά το οποίο αναφέρει ότι μας κοστάει. Έχει πέσει η γραμμή, θα έχουμε πάλι επικοινωνία. Εξακολουθούμε να βλέπουμε τα πλάνα από το κέντρο. Αν μας ακούει ο Ανδρέας Δίνης. Σας ακούω, Παύλο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα προπήλαια όπου σιγά σιγά η πορεία του ΠΑΜΕ έχει αρχίσει και διαλύεται. Να πούμε λοιπόν ότι το ΠΑΜΕ μετά από το ξεκίνημα της πορείας του, όπου μαζεύτηκε στην πλατεία Ομονίας, έκανε πορεία από τη Σαδίου στην Ελευθερίου Βενιζέλου και από εκεί πήγε στην Βουλή. Έκατσε διαμαρτυρήσεις και φώναξε κάποια συνθήματα έξω από τη Βουλή για περίπου 20 λεπτά και από εκεί και μετά έκανε μια επιστροφή την Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι τα προπήλαια όπου σιγά σιγά ο κόσμος του ΠΑΜΕ άρχισε και έφευγε. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να δούμε στα προπήλαια, να σας μεταφέρω την ακριβή εικόνα, είναι ο κόσμος ο οποίος έχει αρχίσει και φεύγει είτε με το μετρό από το μετρό Πανεπιστήμιο είτε με τα πόδια, κινούμενος προς τα κάτω ώστε να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή το αυτοκίνητό του. Να πούμε ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει και αποκαθίσατε η κυκλοφορία στην Ελευθερίου Βενιζέλου και στα προπήλαια. Ωστόσο το μετρό της πλατείας Συντάγματος παραμένει κλειστό, έτσι? Βεβαίως. Από τις 10 το πρωί το μετρό του Συντάγματος θα παρέμενε κλειστό για λόγους ασφαλείας όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές. Ναι, εντάξει.
Να πούμε ότι ήταν μια αρκετά μεγάλη πορεία του ΠΑΜΕ, γύρω στις 2.000 άτομα ήταν αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την πορεία. Αντρέα, γιατί δεν παρέμειναν στην πλατεία Συντάγματος? Θα υπάρχουν και αύριο κινητοποιήσεις του ΠΑΜΕ και από ό,τι λένε οι υπεύθυνοι του ΠΑΜΕ, θα είναι αύριο πολύ πιο έντονες οι κινητοποιήσεις. Θέλανε σήμερα να δώσουν το παρόν σε αυτή την γενική 24-ωρη απεργία. Ναι, ναι. Ένα λεπτό, Αντρέα, πάμε λίγο στο Σωτήρη το Σκουλούδι από το Σύνταγμα. Ναι, να σου πω λίγο, Παύλο. Ναι, Σωτήρη. Ναι, οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία λοιπόν πήραν την πρωτοβουλία και ανεβαίνουν τη Βασιλή τη Σοφία. Μάλιστα. Τη Βασιλή τη Σοφία, αυτή τη συνείδηση είναι 50 μέτρα μακριά από τι κλούβε του Μάτ που αναφέραμε και προηγουμένω. Γι' αυτόν τον λόγο οι άνδρε του Μάτ φόρεσαν τα κράνη του. Βλέπουμε τώρα οι διοργανωτέ εδώ το συγκεκριμένο μπλοκ. Νομίζω ότι συζητάνε το χρόνο να σταματήσει η πορεία. Ναι, ζητούν να σταματήσουν όμω. Δεν του ακούνε οι διαδηλωτέ και τρέχοντα. Κινείται με ταχύτητα προς τις κλούβες των ένας αστυνομικός προσπαθεί. Βλέπουμε να κάποια όξυνση. Φτάνουν μέχρι την κλούβα των ΜΑΤ, ένα συγκεκριμένο μπλοκ και κάποιοι διαδηλωτές χτυπούν με τα χέρια τους τις συγκεκριμένες κλούβες των ΜΑΤ. Αυτό βεβαίως θα τους άνθρωπους των ΜΑΤ να βγουν από το πλάι και να μπουν μπροστά από τους διαδηλωτές από το συγκεκριμένο μπλοκ. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάνω γιατί αν και οι διοργανωτές φώναζαν σταματήστε στο συγκεκριμένο σημείο 50 μέτρα μακριά από τις κλούβες. Ένα συγκεκριμένο μπλοκ εργαζόμενων στα ασφαλιστικά ταμεία κινήθηκε προς τις κλούβες. Χτύπησαν τις κλούβες με τα χέρια τους. Δεν προσφυγήθηκε βεβαίως καμία ζημιά. Οι άνδρες του ΜΑΤ βγήκαν απ' έξω. Τώρα κάποιοι διαδηλωτές μεμονωμένα πέφτουν μπουκάλια προς τους άνδρες των ΜΑΤ που βρίσκονται στην Βασιλή της Σοφίας και μπροστά από τις κλούβες. Δεν κατεβαίνουν πιο χαμηλά οι άνδρες των ΜΑΤ. Να δούμε αν θα εκτονωθεί η κατάσταση. Βλέπω και κάποιους νεαρούς, Παύλο, οι οποίοι φορούν κουκούλες ή κρατούν κάποια αντικείμενα και κινούνται προς τη δημιουργία που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά όπως ανεβαίνουμε τη Βασιλή της Σοφίας στην πλαϊνή είσοδο της Βουλής. Βλέπουμε πάλι ένα νεαρό να πετάει ένα μπουκάλι με νερό, όχι κάτι το ιδιαίτερα επικίνδυνο να επισημάνουμε, προς τους αστυνομικούς που φορούν τα κράνη τους και έχουν τις ασπίδες τους. Κάποιοι άλλοι που φορούν κουκούλες πετάνε άλλα επικείμενα προς τους αστυνομικούς, νεράτια επίσης. Θα γυρίσει τώρα η κάμερα και θα τα δείτε αμέσως όλα αυτά. Βλέπουμε τώρα γυρνά την εικόνα μας ο Παναγιώτης ο Σταγκούρης και βλέπουμε κάποιους νεαρούς. Από μακριά φυσικά είναι το πλάνο μας, οι οποίοι φορούν κουκούλες και κάνουν κυρίως κάποιες συμβολικές χειρονομίες προς τους άνδρες. Σωτήρη, ένα λεπτό δώσε μας να πάμε λίγο στον Αντρέα Τοντίνη. Να πάμε στον Αντρέα Τοντίνη. Παύλο, δεν ξέρω αν με ακούτε. Σε λίγο θα πάμε στον Αντρέα Τοντίνη να σε ακούσουμε και πάλι. Βλέπουμε ότι εκτονώθηκε κάπως η κατάσταση εκεί. Δεν έχει εκτονωθεί. Εντάξει, το συγκεκριμένο μπλοκ που έφτασε μέχρι την αστυνομική δημιουργία αποχωρεί. Δεν είχαμε κάποιο επεισόδιο εδώ. Και άλλες ομάδες μπροστά από τις κλούβες το συγκεκριμένο μπλοκ αποχωρεί με τα συστήματα που ακούμε. Όμως υπάρχουν περίπου 10 με 15 νεαροί οι οποίοι πετούν μπουκάλια στους άνδρες των ΜΑΤ. Και για τον λόγο αυτό οι άνδρες των ΜΑΤ οι οποίοι καλύπτουν όλο το πλάτη της Βασιλικής στο συγκεκριμένο σημείο κατεβαίνουν κάποια βήματα προς τα κάτω προκειμένου να κάνουν το και να αποφύσουν τους διαδηλωτές λίγα μέτρα πιο χαμηλά. Βλέπουμε και όλα αυτά ενώ συνεχίζουν να πετάνε αντικείμενα τα οποία δική μου εκτίμηση συμφωνείται ότι είναι ακίνδυνα αντικείμενα προς τους άνδρες των ΜΑΤ. Στο συγκεκριμένο σημείο συνεχώς ακούμε τα διάφορα συνθήματα από τον μπλοκ διαδηλωτών εργαζομένων οι οποίοι ανήκουν σε ασφαλιστικά ταμεία. Συγκεκριμένα να σου πω, Παύλο, ότι πρόκειται για την Πανελλήνια Ομοσπονδία εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία. Ήταν το μπλοκ το οποίο έκανε αυτή την εσυνδυαστική κίνηση και βρέθηκε κοντά στην κλούβα. Τώρα έχουμε πάλι τους νεαρούς οι οποίοι πετάνε αντικείμενα προς τους αστυνομικούς στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν κάνουν άλλα βήματα προς τα κάτω οι αστυνομικοί. Βρίσκονται 2 μέτρα κάτω από τις κλούβες. Αυτό που ακούμε είναι ότι
η εντολή του αξιωματικού της αστυνομίας είναι να οπισθοχωρήσουν ουσιαστικά οι αστυνομικοί, κάτι το οποίο το κάνουν, αποχωρούν οι δημιουργίες από τις δύο πλευρές της αθλήσης, της οποίας πίσω από τις κλούβες. Αυτό γίνεται, Παύλο, προκειμένου να μην δίνουν και στόχο, άλλωστε, και στόχο προς τους νεαρούς, οι οποίοι τους πετά κάποια αντικείμενα, νεράκια και μπουκάλια νερού κυρίως. Σωτήρη, για ένα λεπτό να πάμε στον Αντρία Τοντίνη, όπου η πορεία του ΠΑΜΕ έχει ολοκληρωθεί. Αντρία, σε ακούμε. Καλησπέρα και πάλι λοιπόν. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στα Προπύλαια. Να πούμε λοιπόν ότι το ΠΑΜΕ ξεκίνησε την πορεία του από την Ομόνοια γύρω στις 10.30, από όπου άρχισαν και μαζευόντουσαν ο κόσμος του ΠΑΜΕ. Από εκεί λοιπόν συνέχισαν την πορεία τους στην Οδό Σταδίου και από εκεί βγήκαν στην Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου και κατευθύνθηκαν στη Βουλή. Εκεί έμειναν για περίπου 20 λεπτά, φώναξαν κάποια συνθήματα κατά των μέτρων που παίρνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και από εκεί μετά κατευθύνθηκαν πάλι προς τα Προπύλαια, όπου και σιγά σιγά η πορεία του ΠΑΜΕ άρχισε και διαλύεται. Να πούμε λοιπόν ότι ο κόσμος του ΠΑΜΕ ήταν περίπου 2.000 άτομα. Ήταν μια αρκετά μεγάλη συμμετοχή, όπως τη χαρακτήρισαν υπεύθυνοι του ΠΑΜΕ. Αύριο το ΠΑΜΕ θα έχει πάλι την ίδια ώρα συγκέντρωση πάλι στην πλατεία Ομονίας, από όπου αύριο θα είναι πιο δυναμική, γιατί θα μείνουν περισσότερη ώρα, είπανε, όπως μας δήλωσαν οι ίδιοι πάντα οι υπεύθυνοι του ΠΑΜΕ, θα μείνουν περισσότερη ώρα στη Βουλή και θα έχουν μια πιο δυναμική διαμαρτυρία. Μάλιστα. Εδώ βλέπετε λοιπόν από τον συνάδελφο εικονολήπτη εικόνα, ναι, της, είναι σαφές, στα Προπύλαια. Είναι σαφές ότι έχει τελειώσει η πορεία. Αποκαθιστάται η κυκλοφορία. Βλέπετε τον κόσμο ο οποίος χρησιμοποιεί το μέτρο που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο. Αντρέα, εντάξει, είναι σαφές Αντρέα, ότι ολοκληρώθηκε η πορεία του ΠΑΜΕ. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε αμέσως στο Σύνταγμα και πάλι πίσω στο Σωτήρη το Σκουλούδι να το ρωτήσουμε. Σωτήρη, τα άτομα αυτά στα οποία αναφέρθηκες, είδαμε και έναν διαδηλωτή με μάσκα, είναι συνάδελφος, δημοσιογράφος, φωτορεπόρτερ, δεν ξέρουμε. Τα άτομα στα οποία αναφέρθηκες προηγουμένως, από ποιο σημείο ξεφύτρωσαν, ας μας επιτραπεί η έκφραση, από πού βγήκανε, ξαφνικά εμφανίστηκαν? Ναι, εμφανίστηκαν όταν δημιουργήθηκε ελάχιστα λεπτά μετά την δημιουργία μικροέντασης, όταν το συγκεκριμένο μπλοκ των διαδηλωτών, των εργαζόμενων στα ασφαλιστικά ταμεία, κινήθηκε με ταχύτητα προς τις κλούβες των ΜΑΤ, παρά την αντίθετη γνώμη των διοργανωτών, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Κάποιοι από αυτούς θα χτυπούν με τα χέρια τους τις κλούβες. Στο σημείο αυτό κατέβηκαν οι δημιουργίες από την Βασιλίση Σοφίας και ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα, 10 με 15 άτομα, νεαροί, άρχισαν να πετούν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, κάτι το οποίο τους όφησε να βγουν έξω και προς τις κλούβες. Η μικροένταση αυτή με τη ρίση αντικειμένων από την πλευρά των διαδηλωτών. Σωτήρη, συγγνώμη να σε διακόψω. Αν είναι εύκολο η κάμερα να προσεγγίσει τον διαδηλωτή, ο οποίος κρατάει δύο φωτογραφίες, να δούμε τι είναι αυτές οι φωτογραφίες που κρατά. Λοιπόν, η συγκεκριμένη φωτογραφία που θα δούμε, και να σου πω ότι τώρα ηρεμεί κάπως η κατάσταση, είναι από έναν διαδηλωτή ο οποίος δίνει το παρόν. Επιτρέψτε να το πω αυτό, από το 2009 τις πορείες, από την εποχή του μνημονίου της χώρας μας, βρίσκεται πάντα στις μεγάλες διαδηλώσεις και με διάφορα μηνύματα και συνθήματα, σαν και αυτό που βλέπετε, κάνει με τον δικό του σιωπηρό και ειρηνικό τρόπο τη διαμαρτυρία. Στο διαβάζουμε αυτό που βλέπετε, το παιδί του Χίτλερ να ζει ή να μην ζει ως συνταγματάρχης, με την εικόνα βεβαίως του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας. Βέλες, η Ελλάδα, να χάσαμε τον ύπνο μας. Στο πλακάτο, το οποίο δείχνει την κυρία Μέρκελ, την Κριστίνα Λαγκάρντ και τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας. Από την άλλη πλευρά, μας κάνει η χάρη ο συμπολίτης μας να γυρίσει. Θα δούμε ένα σύνθημα το οποίο έχει ακουστεί πολλές φορές έξω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ελληνική Βουλή, κλέφτες, και η χαρακτηριστική κίνηση με τα 5 ανοιχτά δάχτυλα, Παύλο. Και βεβαίως ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα ανακοινήθηκε και πριν από λίγους μήνες και επίσημα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν ακούμε βεβαίως νεότερα με τις κατοχικές αποζημιώσεις. Όπως δήλωσε λοιπόν ο οικονομολόγος Στέρν, οφείλουμε στην Ελλάδα 375 δισεκατομμύρια ευρώ. Περίπου εκεί εκτιμώνται οι αποζημιώσεις που κανονικά θα πρέπει να αποδώσει η Γερμανία για τα εγκλήματα και τις καταστροφές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολύ μεγάλο θέμα. Μιλάμε για όλο το δημόσιο χρέος δηλαδή. Μιλάμε για το δημόσιο χρέος και άλλοι υπολογισμοί, Παύλο, επιτροπών,
ανεβάζουν αυτό το χρέος ακόμα και στο 1-3, αν συμπεριλάβουμε τις καταστροφές των υποδομών, τις καταστροφές γενικότερα στο κεφάλαιο της χώρας και φυσικά στις εκτελέσεις και στις αποζημιώσεις που θα πρέπει να αποδοθούν σε συγγενείς των πολλών χιλιάδων. Το μισό εκατομμύριο Έλληνες έχασαν συνολικά τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Κάποιοι υπολογίζουν το χρέος αυτό ότι εφόσον αποδοθεί στο βαθμό που πρέπει και με υπολογισμό των τόκων, το ακόμα και στο 1 τρισεκατομμύριο ευρώ, παρόλο δικό μου σχόλιο αυτό, 370 δις δηλαδή το χρέος, αν με απέναμε, θα ήταν μια πολύ σημαντική, δεν θα έλεγα απλά ανάγκη, αλλά και εξέλιξη ιστορικής δικαιοσύνης απέναντι στη χώρα μας. Είναι ένα θέμα το οποίο ανακοινείται κατά καιρούς. Σε αυτό λοιπόν αναφέρει και ο συγκεκριμένος διαδηλωτής, έχοντας μια χαρακτηριστική φωτογραφία από την εκτέλεση Ελλήνων πατριωτών από τους Γερμανούς στα Χανιά. Θα γυρίσει η κάμερα γιατί. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, Σωτήρη Σκουλούδη, από την πλατεία Συντάγματος είναι ότι ο κόσμος είναι εξαιρετικά πυκνός πλέον. Δεν είναι όπως ήταν πριν από μισή ώρα. Έχει πυκνώσει πάρα πολύ. Πιθανό να έχει μεγαλώσει και η προσέλευση. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε μια σχεδόν γεμάτη πλατεία Συντάγματος με πολλές χιλιάδες κόσμου. Είναι γεμάτη πλατεία, Παύλο, οι διαδηλωτές θα δει δίσκονται εδώ να δούμε τα πλακάτα ακόμα που έχουν την αξία τους οι συμβολισμοί. Παύλο, θα βρει την ακριβώς μπροστά από τους κλούβες στο ΜΑΤ, εκεί που προηγουμένως είχαμε αυτή τη μικροένταση. Πλέον της Ελληνικής Δημοκρατικής Εισαγγελίας, του Ορίου Πάγκου, παραιτηθείτε, τι περιμένετε να δείτε, αίμα, απόγνωση, εξέγερση. Παραιτηθείτε στο τραπέζι αυτοί που απολύονται, δεν θα έρθω χαρακτηριστική αναφορά του συμπολίτη μας βεβαίως σε αυτό που αναφερόσου και εσύ προηγουμένως κατά τη διάρκεια της ζωντανής μας μετάδοσης, την πολύ μεγάλη ανεργία που πλήττει τη χώρα μας. Ωραία. Ας επιστρέψουμε στην διαδήλωση, ας γυρίσει η κάμερα να δούμε τον κόσμο. Πριν από 1/4 περίπου, για όσους άνοιξαν τώρα τους υπολογιστές τους και ξεκίνησαν να βλέπουν τώρα την τηλεόραση της ζούγκλας, είχε δημιουργηθεί μια μικροένταση στη Βασιλή Σολφία, λίγο πιο πέρα από την πλευρική είσοδο της Βουλής. Είχε δημιουργηθεί μια μικροένταση η οποία εκτονώθηκε γρήγορα, ευτυχώς δεν πήρε κάποια έκταση και ο κόσμος αυτή τη στιγμή διαδηλώνει ειρηνικά, απολύτως ειρηνικά. Διατρανώνει τα αιτήματά του, δεν θέλει, διατρανώνει τα αυτονόητα αιτήματά του, δεν θέλει να μείνει άνεργος, δεν θέλει να χάσει τη δουλειά του, δεν θέλει να χάσει τον τρόπο να ζει, γιατί βασικά να μην ξεχνάμε ότι χάνω τη δουλειά μου σημαίνει χάνω τον τρόπο να ζω. Δεν είναι μία, χάνοντας τη δουλειά μας δεν είμαστε μία ακόμα εγγραφή του ΟΑΕΔ, αν είμαστε και εκεί είμαστε προνομιούχοι, γιατί οι περισσότεροι άνεργοι δεν είναι καν εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ. Σε κάθε περίπτωση, χάνοντας τη δουλειά μου, σημαίνει ότι χάνω τον τρόπο μου να ζω. Και όταν χάσω τον τρόπο μου να ζω, χάνω και άλλα πράγματα. Χάνω την υπόστασή μου, χάνω την πολιτική συνείδησή μου, χάνω την ανθρώπινη συνείδησή μου και πλέον οδηγούμε σε μονοπάτια των οποίων οι μόνοι περιορισμοί είναι η όποια ηθική του καθενός. Με πολύ απλά λόγια, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε τι ακραία σημεία μπορεί να φτάσει ο κάθε ένας από αυτούς τους ανέργους. Άλλος μπορεί να στραφεί κατά του εαυτού του, το έχουμε δει κατά χιλιάδες τα τελευταία χρόνια. Περίπου 4.000 άνθρωποι έχουν οδηγηθεί στην έσχατη λύση του απενονοημένου διαβήματος, του λεγόμενου, δηλαδή της κοινής αυτοκτονίας. Κάποιοι άλλοι έχουν στραφεί εναντίον των συμπολιτών τους. Ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με τη σκέψη του, ανάλογα με τις δυνατότητές του και τις ψυχικές αντοχές του, βρίσκει τη δική του λύση. Και τότε μιλάμε για μια κόλαση πραγματική, για μια κοινωνία κόλασης. Χθες είδαμε, έκανε τον γύρο του διαδικτύου και στο Zoogla.gr φυσικά, είδαμε μια πολύ άσχημη εικόνα, μια αλγινή εικόνα μιας κυρίας, ας την πω κυρία, δεν πειράζει, χάριν κοσμιότητας θα την πω κυρία, η οποία κλωτσούσε ένα κοριτσάκι Ρωμά, που έπαιζε ακορντεόν έξω από το μαγαζί της στην πλατεία εκεί στο Μοναστηράκι και το κλωτσούσε με το πόδι γιατί τάχα εμπόδιζε τους πελάτες, τους χιλιάδες πελάτες βλέπετε που ήθελαν να μπουν στο μαγαζί της, της χάλαγε τη μόστρα και το κλώτσισε με το πόδι αυτή η κυρία. Βλέπουμε σε τι έσχατη βαρβαρότητα μπορεί να οδηγήσει και σε τι ξεφτύλα του καθενός, γιατί για ξεφτύλα μιλάμε, δεν μιλάμε για τίποτα άλλο, κάποτε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μπορεί να οδηγήσει τον καθένα ξεχωριστά και όλη την κοινωνία μαζί αυτή η κατάσταση, αυτή η ανέχεια.
και να βγάλει ο καθένας από μέσα του ό,τι χειρότερο έχει. Μα ό,τι χειρότερο έχει. Σωτήρη, μετά από αυτό το μικρό, με αυτή τη μικρή παρέμβαση τη σχολιαστική, ας επιστρέψουμε σε σένα. Πάνω νομίζω ότι ήταν καλύτερο φυσικό στήκος. Ακούμε τα συστήματα των διαδηλωτών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ασφαλιστικά Ταμεία. Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης της Ζούγκλας, από το πρωί είμαστε με δύο συνεργεία στο κέντρο της Αθήνας και παρακολουθούμε από κοντά όλες τις εξελίξεις των κινητοποιήσεων των εργαζομένων ΑΔΕΔΗ, ΠΟΕΟΤΑ, ΟΛΜΕ και άλλων δημοσιοπαλληλικών οργανώσεων και σωματείων, οι οποίοι βρέθηκαν, δώσαν το ραντεβού τους στο Σύνταγμα για να διατρανώσουν τα αιτήματά τους. Θέλουν τις δουλειές τους οι άνθρωποι, δεν θέλουν να χάσουν τις δουλειές τους, δεν θέλουν να χάσουν τον τρόπο να ζουν.